Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Την 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ο εορτασμός της ημέρας της Εθνικής Αντίστασης. Με αφορμή λοιπόν αυτή την επέτειο, σχετικό θα είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, αλλά θα είναι πιο εξειδικευμένο. Η στάση της Εκκλησίας κατά την τριπλή κατοχή θα είναι το θέμα μας σήμερα, και όταν λέμε τριπλή κατοχή, θα ζητήσω από τον κύριο Παπαδημητρίου να μας πει τι εννοούμε και σε ποια εποχή αναφερόμαστε. Είναι η τριπλή κατοχή κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν μετά την συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς εισέβαλαν στρατεύματα ιταλικά, γερμανικά και βουλγαρικά στο ελληνικό έδαφος και καταναμήθηκαν σε διάφορες ζώνες που θα δείξουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ωραία. Επειδή το θέμα μας όμως αφορά την Εκκλησία και τη στάση της Εκκλησίας, θα ξεκινήσω κατευθείαν με την ερώτηση ότι η Εκκλησία δέχεται επικρίσεις, πάρα πολλές, για τη στάση που τήρησε κατά τη διάρκεια αυτής της τριπλής κατοχής που μας αναφέρατε. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε, έτσι, πού είναι και από ποιον ιδεολογικό χώρο. Πολλές οι επικρίσεις και είναι επικρίσεις. Το θλιβερό είναι ότι είναι πολλές από αυτές ανερτημένες στο διαδίκτυο, το οποίο σήμερα πρέπει να δεχθούμε ότι αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης της νέας γενιάς, η οποία αναζητά εκεί πέρα τη γνώση που, όπως υποστηρίζεται και ίσως εν μέρη να είναι ορθό, δεν παρέχεται στο σχολείο ή στο σχολείο παρέχεται η γνώση στρεβλωμένη προκειμένου να εξυπηρετηθούν διάφορες σκοπιμότητες. Και οι κριτικά ή επικριτικά ιστάμενοι απέναντι στην Εκκλησία διοχετεύουν την αντίληψη ότι οι σκοπιμότητες αυτές εξυπηρετούν ένα είδος γοήτρου της Εκκλησίας και προβάλλεται στον μαθητή η στάση της διαφορετική από ό,τι στην πραγματικότητα υπήρξε. Και αυτό όχι μόνο κατά την μικρή περίοδο της κατοχής 41-44, αλλά διαχρονικά πολλά εις βάρος της Εκκλησίας έχουν γραφεί για τις τάσεις κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης τουρκικής σκλαβιάς και ασχοληθήκαμε κατ' επανάληψη με εκπομπές που αναφέρονται στο θέμα αυτό. Βέβαια, ο τηλεθεατής που παρακολουθεί ίσως να εκπλαγεί απόψε με τα στοιχεία που θα καταθέσουμε, αλλά δεν τα καταθέτω παρά μόνο για να διερευνηθεί η αλήθεια, και από την άλλη μεριά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε κάθε τι που σχετίζεται με την Εκκλησία ή ορθότερα, για να μιλούμε με θεολογική γλώσσα, με το εκκλησιαστικό σώμα, είναι καλώς καμωμένο και πρέπει με κάθε τρόπο τις ανθρώπινες αδυναμίες να τις συγκαλύπτουμε και να τις ωραιοποιούμε. Δεν θέλει αυτό από μας ο Χριστός. Γιατί ο ίδιος είναι η αλήθεια. Από την άλλη όμως, πρέπει να δούμε πού οδηγεί ένα φοβερό αντιεκκλησιαστικό πάθος. Και θα το δούμε μέσα από τα κείμενα τα οποία επέλεξα να προσφέρω για χάρη των τηλεθεατών. Θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε από ποια πολιτική ιδεολογία προέρχεται. Ήδη πιστεύω ότι ο τηλεθεατής το έχει αντιληφθεί. Πρόκειται από την κομμουνιστική ιδεολογία, η οποία έχει ως βάση την υλιστική κοσμοθεωρία για την ερμηνεία της ιστορίας. Βέβαια, στις εκπομπές που έχουμε κάνει και μάλιστα πρόσφατα με αφορμή την εκατονταετία από τη Ρωσική Επανάσταση, κάναμε μία σε βάθος ανάλυση και της αστικής κοινωνίας και τονίσαμε ξεκάθαρα εκεί ότι είναι εξίσου υλιστική και πολεμά την Εκκλησία, μόνο που την πολεμά με διαφορετικό τρόπο. Με έναν ύπουλο τρόπο, σε αντίθεση με την κομμουνιστική ιδεολογία που πάντοτε πολέμησε την Εκκλησία εμφανώς. Έτσι. Το συγκαλυμμένο βέβαια είναι και το πιο επικίνδυνο, έτσι δεν είναι? Ναι, με τη διαφορά ότι πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτό, Γιώργο. Έτσι. Αν γίνει βέβαια, τότε διαπιστώνουμε ότι είναι τρεις χειρότερο έτσι να σε πολεμά κάποιος χωρίς να φαίνεται. Έτσι, είναι τρεις χειρότερο. Να πούμε λοιπόν τι συγκεκριμένα έχει γραφεί ή γράφεται. Ναι, λοιπόν, ξεκινώ με το πρώτο απόσπασμα, το οποίο είναι γενικό. Είναι από μία ιστοσελίδα
κάποιου χώρου που δεν διευκρινίζεται, γιατί εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι και ο κομμουνιστικός χώρος δεν είναι ενιαίος. Έτσι. Αποτελείται από πληθώρα κλάδων, και ο συγκεκριμένος από τον οποίο πήρα το απόσπασμα δεν διευκρινίζει σε ποιον κλάδο ανήκει. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία λειτουργήσε και αυτή όπως και οι υπόλοιποι θεσμοί του αστικού ελληνικού κράτους, κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, αστυνομία, κάτω από τη σημαία του κατακτητή. Η γερμανική πολεμική μηχανή γνώριζε πολύ καλά την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας δομής από τους πλέον πρόθυμους να συνεργαστούν, έτσι ώστε να διασφαλίσει τη δική της κυριαρχία στο χώρο. Αυτή η τακτική δεν είναι πείραμα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, όπως πολλοί υποστηρίζουν. Παράδειγμα προς μίμηση αποτέλεσαν πολλές χώρες που κατακτήθηκαν από τον άξονα. Να κάνουμε λοιπόν ένα σχολιασμό. Λοιπόν, να δούμε το πρώτο σχολιασμό. Λέει θεσμός ότι θεσμός η Εκκλησία, όπως και άλλοι θεσμοί που ανέφερα, όταν αποχωρεί η αστική τάξη που καταφεύγει στην Αίγυπτο, τίθεται στο σύνολό του κάτω από τη σημαία του κατακτητή. Τώρα, το τι σημαίνει σημαία του κατακτητή? Σημαίνει αποδοχή της ιδεολογίας της ναζιστικής και στήριξη του κατακτητή σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι πρέπει να διευκρινίζονται. Αν δεν διευκρινίζεις, βγάζεις συλλήβδιν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων ως προδοτών. Και σπέβδω αμέσως να καταθέσω ένα παράδειγμα από την οικογένειά μου για να αντιληφθούμε πόσο θλιβερή είναι η κατάπτωση να προσβάλλεται το σύνολο των θεσμών και των προσώπων που υπηρετούσαν αυτούς κατά τη διάρκεια της κατοχής ως συνεργατών των κατακτητών. Γιατί για μένα είναι πολύ βαριά η κατηγορία. Και αν κάποιος πράγματι συνεργάστηκε, είναι προδότης της πατρίδος. Έτσι. Λοιπόν, καταθέτω το παράδειγμα. Ο παππούς μου, δάσκαλος στα Γραβενά, ήταν επιφορτισμένος με την παραλαβή των μισθών από το Δημόσιο Ταμείο της Κοζάνης και την διανομή κατά τόπου. Ξεκινούσε με μουλάρια από τα Γραβενά, γιατί ήταν το κατοχικό πληθωριστικό χαρτονόμισμα τότε, φόρτωνε τσουβάλια με χαρτονομίσματα και επέστρεφε. Στα Γραβενά, ναι. Από βραδύς όταν ήρθε εδώ και φιλοξενείτο από τον κουνιάδο του, τον Παντελή Τζόνο, τον τυπογράφο, οι Κοζανίδες τον γνωρίζουν, χτύπησε την πόρτα ένας χωροφύλακας και του είπε: «Δάσκαλε, οι Γερμανοί έμαθαν ότι μέσα στον μισθολογικό κατάλογο έχεις και δασκάλους που βγήκαν στο βουνό με τον Ελλάς. Πρόσεξε, χάνεις το κεφάλι σου αν με αυτήν την κατάσταση παρουσιαστείς αύριο». Και κάθισε ο παππούς μου και άλλαξε την κατάσταση και έτσι γλίτωσε το κεφάλι του. Και ο παππούς μου ήταν βασιλόφρον. Δεν είχε διαγράψει όμως τους αντάρτες δασκάλους. Και ο χωροφύλακας, ο οποίος με κίνδυνο ίσως του γνωστοποίησε ότι έφτασε η είδηση, ήταν και αυτός συνεργάτης των Γερμανών. Πότε επιτέλους θα μονιάσουμε για να μην μας κυριεύει αυτό το πάθος που κατά τη διάρκεια του εμφυλίου μας οδήγησε σε φρικτά εγκλήματα και φοβερές καταστάσεις. Και μάλλον δεν τα συνειδητοποιήσαμε ακόμη, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς, Γιώργο μου. Δυστυχώς. Γιατί ο διχασμός εξακολουθεί να υπάρχει. Οι μεν βρίζουν τους δε σαν να είναι από εδώ αθώοι και πατριώτες, έτσι, και από εκεί προδότες. Όλοι ένοχοι και προδότες. Λοιπόν, ποια είναι αλήθεια? Πατριώτες υπήρχαν και από εδώ και από εκεί, προδότες υπήρχαν και από εδώ και από εκεί. Είναι τόσο δύσκολο κάποτε να το συνειδητοποιήσουμε? Από ό,τι φαίνεται μάλλον είναι δύσκολο. Και εμείς εδώ, κύριε Παπαδημητρίου, ξεκινάμε την αναφορά μας για τη συνεργασία της Εκκλησίας με τους κατακτητές. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί ξεκινήσαμε κι εμείς έτσι την εκπομπή? Ξεκινήσαμε γιατί θέλω, αγαπητέ Γιώργο, να δώσουμε
επιτέλους να κατανοήσει ο τηλεθεατής τι είναι η Εκκλησία και να μην παρισσωρόμαστε από αυτούς οι οποίοι δίδοντας ηλιστική ερμηνεία στην Εκκλησία δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να ταυτίζουν εν γνώση το ότι προκαλούν στρέβλωση την Εκκλησία με κάποια πρόσωπα. Και αυτά τα πρόσωπα κατά κανόνα είναι τα πρόσωπα της ιεραρχίας. Άρα για αυτούς όταν γράφουν Εκκλησία. Ένα κείμενο και λένε η Εκκλησία τήρησε αυτή τη στάση, εννοούν τα πρόσωπα της ιεραρχίας τήρησαν αυτή τη στάση. Αυτό που λέμε διοικούσα Εκκλησία. Για αυτούς όλοι οι άλλοι δεν είναι η Εκκλησία. Και το πλέον σημαντικό διαγράφουν και τους ιερείς, αλλά διαγράφουν και το λαό. Το σώμα αλλά, δηλαδή. Ναι, αλλά το σώμα σε τελευταία ανάλυση πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε βαπτισμένος είναι μέλος της Εκκλησίας. Ακόμη και οι διώκτες της δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ότι παραμένουν μέλη λόγω του νηπιοβατισμού, για τον οποίο άλλοι μπορούν να ασκούν κριτική. Είναι άλλο θέμα, δεν θα το εξτάσουμε σήμερα. Εφόσον δεν έχουν αποκηρύξει το βάπτισμά τους, εξακολουθούν να μένουν, είναι μέλη της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα τα εγκλήματα, οι αστοχίες, οι προδοσίες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της ταραγμένης περίοδου, διαπράχθηκαν από μέλη της Εκκλησίας. Άρα η Εκκλησία είναι φρικτή. Αυτά δεν είναι σοβαρές ιστορικές αναλύσεις. Και κάποτε πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, να μάθουμε να μην γενικολογούμε και να μην γενικεύουμε παίρνοντας αφορμή από τη στάση κάποιων προσώπων. Και εδώ απόψε θα εξετάσουμε και πόσα σε τελευταία ανάλυση ήταν αυτά τα πρόσωπα. Ωραία, θα το δούμε. Γιατί να μην ξεχάσουμε και κάτι άλλο, Γιώργο. Μεταξύ των 12 στενών μαθητών του Ιησού Χριστού υπήρξε και ο Ιούδας. Σε τελευταία ανάλυση, με τη λογική αυτών των πολεμίων της Εκκλησίας, ευθύνεται ο Χριστός για την προδοσία του Ιούδα. Έτσι δεν πρέπει να σκεφτούμε κατ' επέκταση, αν οι συλλογισμοί αυτοί είναι ορθοί. Πάντως και εμείς όπως θα δούμε σήμερα, η Εκκλησία δεν έκρυψε το γεγονός έτσι της προδοσίας του Ιούδα και ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε και εμείς σήμερα. Όχι μόνο αυτό δεν έκανε, αλλά μπορώ να πω ότι διαχρονικά η Εκκλησία προβάλλει τους Αγίους και θέτει το ερώτημα εναντίον αυτών των προσώπων έχετε να καταγγείλετε κάτι. Δεν έχει καμία υποχρέωση να απολογείτε για τις πράξεις ή τις παραλήψεις εκκλησιαστικών προσώπων, ακόμη και υψηλοβάθμων, πατριαρχών, αρχιεπισκόπων, επισκόπων, αν αυτές οι πράξεις δεν είναι σύμφωνες με το Ευαγγέλιο και το λόγο του, τον Ευαγγελικό λόγο. Έτσι. Λοιπόν, πώς θα κρίνεις την πράξη ενός εκκλησιαστικού προσώπου, με βάση δικά σου κριτήρια ή με βάση τα κριτήρια του Ευαγγελικού λόγου? Ναι, είναι ξεκάθαρο με βάση τι πρέπει να κρίνεις, αλλά έτσι δεν είναι. Με τι συνήθως κρίνουν οι άλλοι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από πού. Άρα λοιπόν, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι όλα έχουν ως στόχο όχι να πλήξουν συγκεκριμένα πρόσωπα για τα οποία εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση να πληγούν αν όντως ολίσθησαν, αλλά να βληθεί η Εκκλησία ως θεοίδρυτος ολόκληρη η Εκκλησία, ναι. Οργανισμός, ο οποίος δυστυχώς πρέπει να ομολογήσουμε από την εποχή της Βαβαροκρατίας εξέπεσε ως διοικούσα Εκκλησία να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και από εκεί μύρια όσα κακά μας βρήκαν και μας βρίσκουν μέχρι σήμερα. Έτσι, από εκεί ξεκινάνε. Εμείς λοιπόν από πού θα ξεκινήσουμε? Να δούμε πρώτα τι έκαναν, μια και συνήθως βάλλονται αυτά τα πρόσωπα οι διοικούντες της Εκκλησίας. Τι έκαναν όταν άρχισε η ένοπλη αντίσταση κατά των κατακτητών? Βλέπεις ότι και εσύ Γιώργο παρασύρθηκες από τα γενικώς συζητούμενα. Από την πολεμική εναντίον της Εκκλησίας, των διοικούντων. Και θεωρείς ότι το πρωτεύον κατά τη διάρκεια της κατοχής υπήρξε ο ένοπλος αγώνας. Έτσι. Τι έκαναν κατά τον ένοπλο αγώνα? Καταρχήν, η αντίσταση δεν ξεκινά με τον ένοπλο αγώνα. Ξεκινά πολύ πολύ νωρίτερα.
Πότε δηλαδή? Με την άφιξη των Γερμανών στην Αθήνα. Τότε. Να γίνεται λίγο. Και ποιος είναι ο πρώτος αντιστασιακός? Ο τότε αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, ο Απατραπεζούντος. Ο πρώτος που προβάλλει αντίσταση είναι αυτός. Ο οποίος έκανε τι? Δεν αποδέχτηκε τους Γερμανούς? Να δούμε λοιπόν τι έκανε. Γιώργο, από εδώ και πέρα αρχίζω και διαβάζω στοιχεία. Αφού ξεκινήσω από τις επικρίσεις. Από το ίδιο ιστολόγιο που απέσπασα το κείμενο που διάβασα προηγουμένως, συνεχίζω να διαβάζω. Η πρεμιέρα του θεάτρου ξεκινά με την άρνηση του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου να ορκίσει την κυβέρνηση Τσολάκογλου που διόρισαν οι Γερμανοί. Ο Χρύσανδος για λόγους ευθυξίας παρετείται. Μια πράξη σχετικά γενναία για την εποχή. Οι Γερμανοί γνωρίζουν καλά ότι ένας πυλώνας της ελληνικής αστικής κυριαρχίας είναι φυσικά η Εκκλησία. Θέατρο. Πάλι καλά. Όχι. Όχι. Το θέατρο όχι με την ηρωνική, με την πραγματική, το θέατρο της αντίστασης. Δεν είναι ηρωνική η χρήση του όρου το, θέατρο. Γιατί λέει θέατρο ήδη είναι η άρνησή του. Αλλά όμως λέει, είναι μια σχετικά γενναία. Ποια είναι η απολύτως γενναία? Το να βγει στο βουνό, εννοείται. Όποιοι δεν βγήκαν στο βουνό δεν ήταν γενναίοι. Άρα τι ήταν? Δειλοί. Και αφού ήταν δειλοί. Όχι ότι δεν υπήρξαν και δειλοί. Και καλοπερασάκηδες και προδότες. Να μην τα βλέπουμε με τα χρώματα άσπρο-μαύρο. Υπάρχουν πλήστες όσες αποχρώσεις του γκρι. Αυτές θα τις επισημάνουμε. Okay. Λοιπόν, καταρχήν, δεν παρετήθηκε ο Χρύσανθος λόγω ευθυξίας. Τον απομάκρυναν οι κατακτητές. Και μάλιστα, στη συνέχεια, αναζήτησαν να βρουν κάποιο ασθενές στοιχείο του Χρυσάνθου για να τον πλήξουν. Και τον κατηγόρησαν ότι ήταν φιλοβασιλικός και την ανάρρησή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο την οφείλει σε αυτή τη σχέση με το παλάτι. Είναι αλήθεια. Και δεν πρέπει να αποκρύπτουμε κανένα στοιχείο εμείς οι πιστοί. Διότι ακόμη και ο εθνικός μας ποιητής, ο Σολωμός, είπε «Εθνικό είναι κάθε τι που είναι αληθινό». Λοιπόν. Αυτή λοιπόν είναι αλήθεια. Και επανέρχομαι τονίζοντας ότι δυστυχώς από τη Βαβαροκρατία και μετά η διοικούσα εκκλησία σε όλες τις περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας ήταν υπό την επίρρεια της πολιτείας, έτσι, της νομοκρατούσης πολιτείας, όπως λέτε εσείς οι θεολόγοι, και πολλές φορές διαπλεκόμενοι με πρόσωπα της πολιτικής. Και κατά τη διάρκεια του διχασμού, το θλιβερό συμβάν είναι, Γιώργο, το ότι αντί η ιεραρχία να επιδιώξει την εθνική συμφιλίωση, βλέποντας ότι το χάσμα ανάμεσα στις απόψεις του βασιλιά Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Βενιζέλου διευρύνεται διαρκώς, διχάστηκε και κάποιοι πήγαν με το μέρος του ενός και κάποιοι άλλοι πήγαν με το μέρος του άλλου. Αυτά είναι θλιβερές σελίδες. Έτσι. Αλλά όχι της εκκλησίας. Πρέπει να δώσουμε να καταλάβει ο λαός. Αλλά προσώπων, όπως είπατε. Ότι είναι εκκλησιαστικών προσώπων. Τα οποία φυσικά είναι κατακριτέα. Οι ενέργειες είναι κατακριτές και δεν πρέπει εμείς να οροποιούμε την εικόνα προβάλλοντας μόνο κάθε τι το καλό. Στην περίπτωση τώρα του Χρυσάνθου, για να ξαναγυρίσουμε εκεί. Αλλά είναι πρωτεύον στοιχείο αυτό? Εδώ τώρα, να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Σημασία έχει το τι πρέσβευε πριν έρθουν οι Γερμανοί ή το τι έπραξε όταν ήρθαν οι Γερμανοί? Δηλαδή, ναι, είναι πρωτεύον αυτό. Ποιο είναι το πρωτεύον? Να δούμε λοιπόν. Και μάλιστα όταν γίνεται λόγος για τη στάση της Εκκλησίας, έτσι. Για τη γενική στάση. Λοιπόν, πρώτον. Πάμε στο Χρύσανθο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, όλοι της ισχυρής αστικής τάξης μπήκαν σε αεροπλάνα αγγλικά και πέταξαν για το Κάιρο. Πρώτος και καλύτερος ο βασιλιάς. Τον ακολούθησε η κυβέρνηση.
έκαναν πρόταση και στο Χρύσανθο. Ο Χρύσανθος είπε, εγώ είμαι ταγμένος να σταθώ στο πλάι του Πυμνίου. Αρνήθηκε και έμεινε. Και τώρα που θα αρχίσει ένα δράμα για το Πύμνιο, θα πάρω εγώ το αεροπλάνο να φύγω. Και λέω, η στάση όχι μόνο αυτού Γιώργο, όλων των εκκλησιαστικών ανδρών. Να ξεκινήσουμε από το 21. Πρόταση είχαν κάνει στον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Δεν έφυγε και μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη. Πρόταση έκαναν στον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης. Έτσι. Δεν έφυγε και κομματιάστηκε από τους τσέτες του Κεμάλ. Πρόταση έγινε και στο Χρύσανθο, αλλά την αρνήθηκε. Να η στάση των πραγματικών εκκλησιαστικών προσώπων. Να το προτεύω. Δεν είναι χωρίς αδυναμίες τα εκκλησιαστικά πρόσωπα. Αλλά κρίνονται σε κάποιες κρίσιμες καταστάσεις όταν είναι η στιγμή να ληφθούν σοβαρότατες αποφάσεις. Με αυτά θα τις κρίνουμε, έτσι, όχι με τα άλλα. Λοιπόν, και συνεχίζω. Διαβάζω τώρα από το ημερολόγιο του ίδιου, του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. 24 Απριλίου 1941. Έρχεται εις επίσκεψή μου ο νομάρχης Αττικοβιωτίας κύριος Πεζόπουλος και ο δήμαρχος κύριος Πλητάς κατ' εντολήν του Υφυπουργού Ασφαλείας κύριου Μανιαδάκη. Δια να μη είπουν ότι μετά τον ανωτέρω δύο και του φρουράρχου Αθηνών στρατηγού Καβράκου θα παραδώσουμε την πόλη εις τους Γερμανούς. Απήντησα ότι εις το έργον τούτο ουδεμίαν θέσην έχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Νομίζω μάλιστα ότι κι εσείς οι άλλοι είστε πολλοί και ότι θα έφθανεν εις κατώτερος αξιωματικός δια να είπε εις τους Γερμανούς ότι η πόλης δεν αμήνεται και ότι είναι ελεύθεροι να εισέλθουν. Επέμενον εκείνοι και επανέλαβον εγώ ότι έργον του Αρχιεπισκόπου είναι όχι να υποδουλώνει αλλά να ελευθερώνει. Πλην τούτου είναι ενδεχόμενον να συμπεριφερθούν οι Γερμανοί περιφρονητικώς και να στείλουν κανέναν ανθιπολοχαγόν δια να συνεννοηθεί μετά του Αρχιεπισκόπου, όπερ θα είναι εξευτελεστικόν δια το αξίωμα του Αρχιεπισκόπου. Δεν βλέπω λοιπόν των λόγων δια των οποίων πρέπει ο Αρχιεπίσκοπος να παραδώσει τώρα την πόλη εις τους Γερμανούς. Ταύτα παρακαλώ να διαβιβαστούν εις τον κύριο Μανιαδάκην. Και τελικά δεν παρέστη, έτσι, στην παράδοση. Ασφαλώς. Και συνεχίζω από το ίδιο ημερολόγιο. Μετά 2 ώρες έρχεται εις γραμματεύση του Δημαρχείου και μη λέγει ότι ο Γερμανός στρατηγός ερωτά ποιαν ώραν δύναται να με επισκεφθεί στην Μητρόπολη. Απήντησα ότι δύναται να έλθει εις τας 4 μετά μεσημβρίαν. Πέρι την Τετάρτην έρχεται ο στρατηγός του Δευτέρου Σώματος, στρατηγός Στούμε, συνοδευόμενος από επιτελείς. Τους υποδέχομαι με αθυμίαν και κατήφιαν. Πώς να αρχίσω την συνομιλίαν? Φαίνεστε, του λέω, κουρασμένος. Ναι, απαντά, βρήκαμε γεφύρας και δρόμους κατεστραμμένους. Τα κατέστρεψαν οι Άγγλοι. Ποιος θα τα επανορθώσει? Ελιγμός διπλωματικός για να στρέψει κατά των Άγγλων την κατηγορία. Και ότι κατέστρεψαν, κατέστρεψαν και πολλά που δεν έπρεπε να καταστρέψουν. Αυτό να το τονίσουμε. Γιατί πολλές φορές από την εκπομπή αυτή δεν τονίσαμε ότι δεν υπήρξαν για μας σύμμαχοι. Έτσι. Να το καταλάβουμε κάποτε. Και ότι ήμασταν πρωτοκτοράτε, έχουμε πει. Οι Άγγλοι, συνεχίζει, οφείλουν να πληρώσουν. Θα πληρώσει όποιος νικηθεί, λέγω. Κατά την διαδρομή ημών δια της Ελλάδος, με ευχαρίστηση παρατήρησα, συνεχίζει ο στρατηγός, ότι πολλοί ομιλούν γερμανικά. Ναι, του είπα. Υπήρχαν πολλοί ήτινες ήσαν θαυμαστέ του γερμανικού πολιτισμού. Αλλά αφότου εκήρυξε η Γερμανία των πόλεμων κατά της Ελλάδος, θα έμειναν ολίγοι ικανείς. Πράγματι, έχει λυπήσει πολύ των ελληνικών λαών, διότι η Γερμανία ανετίως εκήρυξε τον πόλεμο κατά της Ελλάδος. Γιατί τον εκήρυξαν? Αυτά, απαντά, είναι ζητήματα πολιτικής. Εις των δρόμων, λέγει, μας έρεναν με άνθη. Αυτοί, του απαντώ βεβαίως, δεν ήσαν Έλληνες. Επήγει, το λέγω, το ζήτημα του επισιτισμού του τόπου. Εδώ το σταματώ για να κάνω ένα σχόλιο. Τέλη Απριλίου και ο Αρχιεπίσκοπος συνειδητοποιεί το πρόβλημα
που θα αντιμετωπίσει ο λαός της Αθήνας το χειμώνα. Που είναι η πείνα. Και τι έγινε. Πείνα. Το τονίζω αυτό διότι θα δεχθούμε επικρίσεις ως εκκλησιαστικά πρόσωπα επειδή συνεργάστηκαν ακόμη και για λόγους επισιτισμού. Ναι, θα μπορούσε κάποιος διαβάζοντας το κείμενο αυτό να το πει. Έτσι δεν είναι. Συνεχίζει ο στρατηγός. Θα έλθει προσεχώς ιδιαίτερα Επιτροπή Επισιτισμού. Και τώρα του λέω πώς θα υπάγεται όπου διατάξει ο Φύρερ απαντά, διότι εμείς δεν κάνουμε τίποτε εκτός εκείνου το οποίο διατάσσει ο Φύρερ. Προσέξτε στρατηγέ μου να μην τραυματίσετε την υπερηφάνεια του ελληνικού λαού. Απαντώ. Αυτή η Χρυστάθη. Συνεχίζει. Να το τελειώσω. Ναι. Προς το εσπέρας έρχεται εις επίσκεψή μου ο κύριος Πλάτων Χατζημιχάλης και μη αναγγέλει ότι εσχηματίστη κυβέρνησης υπό του Τσολάκογλου. Του απήντησα ότι λυπούμε πολύ. Απαντά. Παρακαλεί ο κύριος Τσολάκογλου να έρθετε να ορκίσετε αύριο το πρωί η ώρα 9. Απαντώ. Ότι η εθνική κυβέρνηση στην οποία όρκησα εξακολουθεί να υφίσταται και να συνεχίσει τον πόλεμο. Άλλην κυβέρνηση δεν δύναμε να ορκίσω. Πλην τούτου δεν γνωρίζω τι εγγράφει και υπεγράφει εις το μετά των Γερμανών συμβόλαιων και δεν γνωρίζω εάν αύριον κατ' εντολήν των Γερμανών δεν θα αποκηρύξετε την μετά των Άγγλων συμμαχία μας, όπερ εθνικός θα είναι ολεθριότατον. Ιστι αυτάς δε υπόπτους και αντεθνικάς ενεργείας δεν είναι δυνατόν να δώσει η Εκκλησία των όρκων και την ευλογία της. Η Εκκλησία πρέπει να μένει μακράν από τη αυτά πράγματα. Εγώ το εννόησα, λέει ο κύριος Χατζημιχάλης, και όταν αύριον έλθουν και άλλοι εκ της κυβερνήσεως, δώσατε το να το εννοήσουν. Περιτών του λέγω να έλθουν άλλοι. Σας παρακαλώ να είπετε όσα σας είπα εις την σχηματιστήσαν κυβέρνηση και ελπίζω ότι θα πιστούν όλοι τους ότι έχω δίκαιον. Εφό απήλθεν ο κύριος Χατζημιχάλης, η δε κατέχουσά με αθυμία και λύπη είναι απερίγραπτος. Και να δούμε και μία φωτογραφία του Αθηνών Χρυσάνθου, του αποτραπεζούντος, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο κατά την προέλαση των Ρώσων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την απελευθέρωση για μικροχρονικό διάστημα της Τραπεζούντος στην οποία ήταν Μητροπολίτης. Παρακαλώ να φύγει η φωτογραφία και λέω αυτή όλα αυτά δείχνουν διάθεση υποταγής και συνεργασίες με τον κατακτητή. Πόσο επιπόλαια δηλαδή, στο πρώτο κείμενο όχι, που έχετε όχι, διαβάσει. Όχι, δεν είναι θέμα επιπολαιότητας Γιώργο, είναι θέμα εμπάθειας. Είναι και σκοπιμότητα. Λυπούμε, είναι θέμα εμπάθειας. Και λέω ότι στο μέτρο που είμαστε εμπαθείς, θα είμαστε εύκολα θύματα για να μας οδηγήσουν στο μέλλον άλλοι, για τα δικά τους πάλι συμφέροντα, να αλληλοσφαγούμε. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να βγει κιόλας έτσι. Και από τις εκπομπές μας πρέπει. Βγαίνει συνεχώς αυτό το πράγμα. Η ενότητα των Ελλήνων και όχι ο διχασμός. Αχ, πολύ πονεμένη αυτό. Ιστορία. Άμποτε ο Θεός να δώσει να την αποκτήσουμε. Έτσι. Γιατί πρέπει να αποδεχθούμε ότι ούτε και σήμερα τη διαθέτουμε. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Οι πληγές του εμφυλίου είναι ακόμη, όχι βέβαια χαίνουσες, αλλά δεν έχουν επούλθει. Ξεκολουθούν να υπάρχουν. Δεν έχουν επούλθει πλήρως. Αυτή η στάση του Χρήστανθου είχε συνέπειες, έτσι δεν είναι. Ναι. Ποιες ήταν και οι άμεσες συνέπειες γι' αυτό. Λοιπόν, επειδή την κυβέρνηση την όρκησε απλώς ένας ιερέας, οι Γερμανοί όταν το πληροφορήθηκαν αυτό, διαπίστωσαν ότι ο Χρήσανθος δεν έχει καμία διάθεση να συνεργαστεί μαζί τους. Και ως εκ τούτου τον απομάκρυναν. Και επέλεξαν. Και επέλεξαν ως διάδοχό του το Δαμασκηνό. Ελπίζοντας ότι θα συνεργαστεί εκείνος πια ή ότι θα υποταχθεί εκείνος στις θελήσεις, έτσι δεν είναι. Εκ πρώτης όψεως βγαίνει λογικό το συμπέρασμα για να τον επιλέξει η πρώτη κατοχική κυβέρνηση. Ασφαλώς εκεί στόχευε. Οπότε αν ο Χρύσανθος ήταν βασιλικός, τότε τι να ήταν άραγε ο Δαμασκηνός. Λοιπόν, ο Δαμασκηνός ήταν από εκείνους τους ιεράρχες που είχαν στηρίξει τον λεγόμενο Βενιζελικό χώρο. Και μάλιστα είχε εκλεγεί από την αρχή αρχιεπίσκοπος, αλλά η δικτατορία του Μεταξά δεν αποδέχθηκε την εκλογή του. Να, γιατί είπα προηγουμένως ότι από τη Βαβαροκρατία και μετά
η ελλαδική εκκλησία είναι υποχείριο της πολιτείας. Και αυτό είναι που με πονάει εμένα σαν πιστό Γιώργο. Ωστόσο αναδεικνύει, θα ραλέσε τις φωνές. Παρόλες τις αδυναμίες τους, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι όλοι έχουμε πάθη και αδυναμίες. Και ακόμη και οι κατήγοροι, ας κοιτάξουν κάποια στιγμή στον καθρέφτη τις τον εαυτό τους. Τους. Έτσι, τις δικές τους αδυναμίες. Λοιπόν, το θέμα όμως δεν είναι τι ρόλο είχαν διαδραματίσει πριν την έναρξη του πολέμου. Συζητούμε την περίοδο της κατοχής. Αυτή την κρίσιμη περίοδο. Γι' αυτό και επέλεξα να ξεκινήσω με ένα κείμενο κατηγορίας και μάλιστα σφοδρής ότι υπηρέτησε τη γερμανική σημαία. Είναι φοβερή, είναι φρικτή η κατηγορία. Η οποία εγγίζει, θα μπορούσα να πω, το σύνολο του ελληνικού λαού, διότι το ξανατονίζω, η εκκλησία, το σώμα το εκκλησιαστικό είναι το σύνολο του ελληνικού λαού, σχεδόν. Τότε τουλάχιστον. Ναι, το οποίο παρέμεινε κιόλας. Αλλά δυσμενή σχόλια έχουμε και κατά του Δαμασκηνού. Έτσι δεν είναι. Θέλω να μου πείτε πάλι από ποιον, είναι από τους ίδιους. Από τον ίδιο χώρο. Να έρθουμε λοιπόν στο Δαμασκηνό και να δούμε ποιες είναι οι σε βάρος του κατηγορίες. Πριν προχωρήσουμε στο Δαμασκηνό, να κλείσουμε το κεφάλαιο Χρύσανθος. Τι συμβαίνει μετά την απομάκρυνση τώρα από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο? Αυτοπεριορίζεται στην οικία του, στην οδό Σουμελά 3 στην Κυψέλη, και στα δύσκολα χρόνια που θα ακολουθήσουν ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα κατά των κατακτητών. Το ξανατονίζω, πρωταγωνιστικό. Τι δηλαδή? Ο Χρύσανθος δρά στο παρασκήνιο και συμμετέχει στην εθνική αντίσταση. Στο σπίτι του εγκαταστάθηκε ασύρματος για την επαφή των διαφόρων ομάδων και οργανώσεων με το στρατηγείο Μέσης Ανατολής, γνωστός ως ασύρματος του Δεσπότη. Ασύρματος. Ξέρετε τι σημαίνει ασύρματος? Όταν τα ραδιογωνιόμετρα των Γερμανών σάρωναν την Αθήνα για να τους εντοπίσουν. Και όταν τους εντόπιζαν, ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση. Συνέπειες. Παράλληλα, βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις δεξιές αντιστασιακές οργανώσεις και από όλους αναγνωρίζεται ως εκπρόσωπος του βασιλιά της Ελλάδα. Εδώ τώρα να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο. Βασιλόφρον ήταν, το είπαμε. Ναι. Ήτανε φυσικό να στραφεί για συνεργασία με δεξιές οργανώσεις. Αν και εδώ δεν πρέπει να κάνουμε μια τότε διάκριση. Κάποιες όντως έδιναν αυτό το στίγμα, όχι όλες. Η Λέλα η Καραγιάννη δεν πολέμησε τους Γερμανούς ως δεξιά, αλλά ως Ελληνίδα, μάνα πατριώτησα. Ο Τσιγάντες και κάποιοι άλλοι δεν αγωνίστηκαν κατά των Γερμανών στην Αθήνα ως δεξιοί. Κάποιοι άλλοι, ναι. Και εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Πρώτον, η θαυμαστή όντως αντίσταση στην Αθήνα εμπολής επιχειρείται να θαυτεί από την αριστερά, διότι δεν την έλεγχε, αλλά θάβεται και από τη δεξιά, η οποία είναι ένοχη γιατί αμνίστευσε τους δοσύλλογους και μετά σιώπησε, επειδή το επάνω χέρι στην αντίσταση το είχε η αριστερά. Αυτό μπορούμε ιστορικά να το αμφισβητήσουμε. Στο τέλος της κατοχής ο Ελλάς έλεγχε σχεδόν όλη τη χώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιτρέψουμε στην αριστερά να μονοπολίσει την εθνική αντίσταση. Όχι βέβαια. Και όσοι θέλουν να θάψουν την εθνική αντίσταση, τώρα μπορούμε να αμφισβητήσουμε αν όντως υπήρξε εθνική και δεν ήταν στην υπηρεσία των συμφερόντων των ξένων που μας έβαλαν μετά στον εμφύλιο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, Γιώργο. Έτσι. Όμως, όσοι προσπαθούν να θάψουν την εθνική αντίσταση, πρέπει να σκεφτούμε μήπως έχουν να κάνουν με το δοσυλλογισμό ή την άκρα βιλία κατά τη διάρκεια των χρόνων εκείνων. Ενδεχομένως δηλαδή να είναι και αυτά που λέτε, έτσι δεν είναι? Να κλείσουμε λίγο το Χρύσανθο πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Να κλείσουμε το Δαμασκηνό. Ναι, συγγνώμη, το Δαμασκηνό. Να αρχίσουμε το Δαμασκηνό. Εάν είναι η ώρα του. Είναι για το διάλειμμα καλύτερα. Να κάνουμε γιατί τότε έχουμε το να διάλειμμα. Πούμε αρκετά πράγματα εκεί. Πολλά και πολύ φοβούμαι ότι ωραία, δεν θα προλάβουμε να τα πούμε. Ωραία, ας κάνουμε ένα διάλειμμα τότε. Αγαπητοί τηλεθεατές, σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι κοντά σας.
Αγαπητοί τηλεθεατές, μετά τις διαφημίσεις επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, που σήμερα έχει ως θέμα τη στάση της Εκκλησίας απέναντι στην τριπλή κατοχή από τους Ιταλούς, Γερμανούς και τους Βουλγάρους. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, είχαμε τη λύση στο πρώτο μέρος μιλώντας για το Χρύσανθο. Και είχαμε πει στο Δαμασκηνό, αλλά να κλείσουμε λίγο το θέμα Χρύσανθος. Μετά την απομάκρυνσή του, είπατε ότι κλείστηκε στο σπίτι. Έτσι, είπε εξοπλισμό στο σπίτι και είχε και αστήρματο. Είχε αστήρματο. Θέλω να πείτε τι απέγινε ο αστήρματος. Δεν μπόρεσαν να τον εντοπίσουν οι Γερμανοί παρόλες τις προσπάθειες που κατέβαλαν. Και παρά τα μέσα που διέθεταν, έτσι. Διέθεταν μέσα. Να πάμε λοιπόν στο Δαμασκηνό τώρα. Έτσι. Να μου πείτε λιγάκι για αυτόν. Επικρίνεται και εκείνος. Αρκετά δυσμενή σχόλια. Θα διαβάσω δύο αποσπάσματα. Το πρώτο είναι από άρθρο του γνωστού δημοσιογράφου Νίκου Μπογιόπουλου. Ο αρχιεπίσκοπος της εποχής, ο Δαμασκηνός, διορίστηκε στη θέση του από την κατοχική κυβέρνηση του Τσολάκογλου. Στις επιστολές του προς την κυβέρνηση εντός εισαγωγικών των προδοτών, ο Δαμασκηνός ευλογούσε τους Κουίσλινγκ, δηλώνοντας ότι αποβλέπουμε μεταβαθίας εκτιμήσεως προς την τολμηρά πρωτοβουλία την οποία ανελάβεται. Ενώ χαρακτήριζε τη συνθηκολόγηση με τους κατακτητές σαν μέτρον ανάγκης. Να δούμε αυτά τα δύο στοιχεία. Καταρχήν, ότι εγγράφει, εγγράφει. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, είναι ιστορικό γεγονός. Δεν πρέπει να εξετάζουμε κάτω από ποιες συνθήκες εγγράφει και γιατί εγγράφει. Περιοριζόμαστε μόνο να λέμε ότι εγγράφει. Και ο αφορισμός το 1821 έγινε από τον Πατριάρχη. Κάτω από ποιες συνθήκες και για ποιο σκοπό δεν πρέπει να εξετάζουμε. Αυτή είναι η εμβάθυση στα ιστορικά γεγονότα. Όχι βέβαια. Λοιπόν, δεν θα κριθεί εκ της στάσεως του μετά. Ναι. Λοιπόν, πρώτον είναι αυτό. Τώρα, ότι υπήρχε μία δόση φιλοδοξίας στον Δαμασκηνό, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Θα το δούμε και στη συνέχεια, θα επανέλθω στο θέμα. Ως προς την συνθηκολόγηση, ακόμη και σήμερα είναι ένα θέμα το οποίο οι ιστορικοί το επαναφέρουν και το επαναφέρουν και διείστανται οι απόψεις. Ο Τσολάκογλου, βέβαια, συνθηκολόγησε χωρίς να ρωτήσει τους ανωτέρους του, γιατί αν τους ρωτούσε θα έλεγαν «Όχι, σου απαγορεύουμε τη συνθηκολόγηση». Αυτό είναι δεδομένο. Και γιατί, ας το δούμε και αυτό λίγο Γιώργο, γιατί η Αγγλία ήθελε να πέσει και ο τελευταίος Έλληνας για να ετοιμάσει το έδαφος να αντιμετωπίσει τον Γερμανό στο έδαφος της Αφρικής. Έπρεπε λοιπόν να θυσιαστεί η Ελλάδα και θυσιάστηκαν άμαχοι της Κρήτης που κράτησαν τους Γερμανούς εκεί με τις δικράνες και έπαθαν στη συνέχεια τα όσα έπαθαν οι Κρήτες, για να κερδίσουν χρόνο οι Άγγλοι. Και αυτή τη στάση των Άγγλων την αγνοούμε εμείς, έτσι. Αυτό, θέλουμε να... Ακόμη και σήμερα καυχόμαστε γιατί αντιμετωπίσαμε τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές στην Κρήτη. Yeah. Για να καθίσουμε να σκεφτούμε λίγο πιο ψύχραμα. Μετά την κατάρρευση του μετόπου της Γιουγκοσλαβίας και την είσοδο στη Θεσσαλονίκη, τι θα μπορούσαμε επιπλέον να είχαμε κάνει και δεν το κάναμε με υπεύθυνο τον Τσολάκογλου. Ας θέσουμε αυτό το ερώτημα. Και το δεύτερο είναι, αν επικρίνεται ο Τσολάκογλου κάτι, είναι ότι αποδέχθηκε να είναι ο πρωθυπουργός της πρώτης δοτής κυβερνήσεως. Αν πήγαινε στο σπίτι του, γι' αυτό, ναι, σήμερα δεν θα τον κατηγορούσαν όπως τον κατηγορούν. Αλλά και αυτός διέπραξε το σφάλμα. Προφανώς ήταν γερμανόφιλος. Γερμανόφιλος, ναι. Το ερώτημα είναι, υπήρξε και προδότης? Δεν είναι τόσο εύκολο. Και αυτό το είπατε από την αρχή, ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι δεν είναι? Και το είπατε με παραδείγματα, ακόμη έτσι, και προσωπικά παραδείγματα. Και θα συνεχίσω και με άλλα. Επομένως, πιστεύω ότι ο Τσολάκογλου ευθύνεται γιατί ότι αποδέχθηκε τη θέση του πρωθυπουργού της πρώτης δοτής κυβέρνησης. Ναι. Για το θέμα της συνθηκολόγησης, οι ιστορικοί ερευνητές το ξανατονίζουν, διείστανται με βάση του τι είναι πόλεμος και μέχρι πότε μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Μήπως πρέπει να βγάλουμε ακόμη και τις γυναίκες στο μέτωπο για να κερδίσουμε μερικά 24 ώρα, γιατί το παιχνίδι ήταν χαμένο.
Και μάλιστα να τονίσουμε, Γιώργο, ότι τότε θυμήθηκαν και οι σύμμαχοί μας να μας στείλουν λίγους Νεοζηλανδούς για να καθυστερήσουν τους Γερμανούς. Ήξεραν και οι Άγγλοι ότι από τη στιγμή που οι Γερμανοί είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη, σύντομα θα έφταναν και στην Αθήνα. Και το μόνο που κέρδισαν είναι ότι τους καθυστέρησαν στην Κρήτη. Αυτό το αεροπλανοφόρο, το τεράστιο, που διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά που και σήμερα ακόμη έχει τη μεγαλύτερη ναυτική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες μας εκτιμούν, παίρνοντας πάντα σε βάρος μας στάση σε όλα τα εθνικά ζητήματα. Λοιπόν, θα το καταλάβουμε ότι ποτέ δεν είχαμε φίλους συμμάχους και όλοι και από εδώ και από εκεί υπηρέτησαν ξένα συμφέροντα. Όσο δεν το καταλαβαίνουμε, τόσο θα τρογόμαστε μεταξύ μας. Και μιλάμε για τον απλό Έλληνα, έτσι, για μας, τους απλούς. Δεν μιλάμε για την πολιτική. Έτσι λοιπόν, είναι, Γιώργο. Έτσι. Να γυρίσουμε τώρα, είπαμε στο και να διαβάσω και ένα δεύτερο κείμενο. Από ένα ιστολόγιο του αριστερούχου πάλι. Οι Γερμανοί ορκίζουν μια νύχτα το Δαμασκηνό. Το έργο του μόλις έχει ξεκινήσει. Σαφέστατα η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να στελιχωθεί σε μητροπολιτικό επίπεδο από την αφρόκρεμα των παπάδων που είναι έτοιμοι να δώσουν γη και ίδρο στον κατακτητή. Σταματώ εδώ. Με βάση αυτό δεν υπονοείται ότι ο Δαμασκηνός άλλαξε όλους τους επισκόπους. Δεν άλλαξε κανέναν. Δεν έκανε καμία αλλαγή. Λοιπόν, αργότερα θα επιχειρήσει ο Δαμασκηνός να συνάψει συμφωνία με την Τουρκία για την οικονομική βοήθεια της Ελλάδος που υποσιτιζόταν και το καταφέρνει με την αγορά μερικών τόνων ψυριασμένου μπομποτάλευρου για ένα υπέρογκο ποσό σε ελληνικό χρυσάφι από τη γειτονική Τουρκία. Μέσω του Ερυθρού Σταυρού η Εκκλησία αναλαμβάνει τη διάθεση της βοηθείας και τότε το όργιο ξεκινά. Το ολεύρει πολίτες τους τελωνιακούς που με τη σειρά τους του πουλούν στους μαυραγωρίτες, που με τη σειρά τους του πουλούν στον ελληνικό λαό. Έτσι ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποφέρει και να βυθίζεται στην πείνα και τη φτώχεια. Άλλωστε η συμφωνία του Δαμασκηνού με τους Γερμανούς για τη βοήθεια δεν γίνεται με φιλολαϊκά συναισθήματα. Τους γράφει. Κινδυνεύουμε να παραδοθούμε στον κομμουνισμό αν δεν λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή οι κατηγορίες είναι αυτές. Λοιπόν, φρικτές κατηγορίες. Λοιπόν, αν πράγματι αυτά έχουν συμβεί, τότε ο Αρχιεπίσκοπος είναι ένοχος εσχάτης προδοσίας. Πώς αντικρούονται αυτά τα οποία διαβάσατε. Αντικρούονται. Ένα-ένα. Για να πάρουμε τις κατηγορίες, ναι, μία-μία. Λοιπόν, μην είναι βαριές. Η ιστοσελίδα δεν σεβάστηκε ούτε την τραγωδία των Αθηναίων κατά το χειμώνα 1941-42. Είχαμε κάνει εκπομπή για τα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη και σε μία ιστορική αναδρομή τονίσαμε ότι το σημαντικό ποσό για την συγκέντρωση βοήθειας από μέρους της τουρκικής κυβέρνησης για αποστολή στην Αθήνα που λιμοκτονούσε το κατέβαλαν οι Ρωμιοί της πόλης. Γιώργο, πού θα βρίσκε χρυσάφι ο Δαμασκηνός, αφού το κρατικό χρυσάφι είχε φυγαδευτεί στο Κάιρο και ακόμη σήμερα δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Είναι ή δεν είναι εσχρές συκοφαντίες. Όσο για το γράμμα ότι εάν δεν φροντίσετε για τον επισιτισμό του αθηναϊκού λαού κινδυνεύουμε από τον κομμουνισμό, το έγραψε. Με αυτό και μόνο επίστησαν οι Γερμανοί να επιτρέψουν την αποστολή αυτού του μπομποτάλευρου που λέει από πλευράς της Τουρκίας που είχαμε πει τότε ένα σημαντικό ποσό που είχε πληρωθεί από τους Ρωμιούς της πόλης το κατακράτησε η τουρκική κυβέρνηση και δεν το έστειλε. Μα το σημαντικό δεν είναι τι λέγεται όπως είπατε, είναι γιατί λέγεται. Ή γιατί γίνεται. Λέγεται διότι πρέπει να πληγεί πάση θυσία η Εκκλησία. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα πούμε ψέματα ή αν θα πούμε χοντρά ψέματα. Και μάλιστα αν πληγεί ο Αρχιεπίσκοπος, έτσι. Αν πληγεί ο Αρχιεπίσκοπος, πληγεί το παν. Έτσι. Και το ξανατονίζω ότι η Εκκλησία δεν είναι ούτε ο Πατριάρχης, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε κανένας άλλος. Κάποτε πρέπει να το καταλάβουν. Έτσι. Και να μην το συγχαίουν, ε. Ακόμη, ακόμη και αν τα είχε διαπράξει όλα αυτά ο Δαμασκηνός που δεν διέπραξε τίποτε, ακόμη και τότε
Θα βγαίναμε εμείς πρώτοι και θα λέγαμε, είχαμε έναν προδότη αρχιεπίσκοπο. Να δούμε λοιπόν τη στάση. Τι σχέση έχει με την Εκκλησία αυτό το θέμα. Ξαναλέω. Και εδώ μου δίδεται η ευκαιρία. Για να βγάλουμε πιο ασφαλή. Υπέγραψαν μία κατάπτυστη συνθήκη η Σοβιετική με τους Γερμανούς, γνωστή ως Μολότοφ-Ρίμπεντροπ από τους δύο υπουργούς εξωτερικών. Βγήκε κανένας να πει ότι φταίει ο Μάρξ για αυτή τη συνθήκη. Και όμως αυτή η συνθήκη είναι συμβάν το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Δεν φταίει ο Μάρξ. Και όταν Ρώσοι κομμουνιστές διώκονταν στη Γερμανία, το έχουμε κάνει πόσες φορές το έχουμε πει στην Εκκλησία. Πόσες φορές το είπαμε. Όταν διώκονταν οι κομμουνιστές. Υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία. Ναι. Κάποτε πρέπει να αποβάλουμε το φανατισμό. Και αν καταφέρουμε να αποβάλουμε το φανατισμό, τότε τα μάτια μας ανοίγουν και τα βλέπουν όλα καλά. Δυστυχώς με το φανατισμό. Και θα βλέπουν την αλήθεια. Λοιπόν. Η στάση λοιπόν του Δαμασκηνού. Όντως ορκίστηκε και στη συνέχεια. Όρκησε την κυβέρνηση. Όρκησε και τις δύο επόμενες κατοχικές κυβερνήσεις. Γιατί ο Τσαλάκου απομακρύνθηκε μετά από ένα διάστημα. Όμως. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι που είναι πολύ βασικό. Δεν βρισκόμαστε στο βουνό να κάνουμε τους νταΐδες σκοτώντας ένα Γερμανό και να κρυβόμαστε στο δάσος εν γνώση των συνεπειών του αμάχου πληθυσμού. Είμαστε κάτω από τη γερμανική μπότα, θα εκτελεστούν μέσα 50, στην Αθήνα, έτσι από τον αμάχο πληθυσμό μετά. Όπου οι εκτελέσεις είναι καθημερινές, όπου ο λαός λιμοκτονεί και πρέπει να έχουμε μια διπλωματική γλώσσα για να μπορέσουμε να πετύχουμε όχι στο ακέραιο αυτά που θέλουμε, ένα μέρος, ένα μικρό μέρος. Και όταν γράφει ο Δαμασκηνός θα αλωθεί ο λαός από τον κομμουνισμό, πολύ ορθά το γράφει. Μόνο έτσι θα μπορούσαν να συγκινηθούν οι εμπαθέστατοι έναντι του κομμουνισμού ναζιστές. Όπως και έγινε εν μέρη, όπως είπατε. Όπως και έγινε. Όχι ότι λύθηκε το πρόβλημα, αλλά θα πέθαναν πολύ περισσότεροι. Έτσι. Αυτά είναι απλά πράγματα. Στεκόμαστε μόνο στη στάση και δεν στεκόμαστε στο αποτέλεσμα της στάσης. Λοιπόν, να δούμε έτσι τη στάση τώρα. Είπες για στάση. Έτσι, για να δούμε τις κατηγορίες σε βάρος του. Αν ισχύουν. Πρώτον, όταν ο Τσολάκογλου του ζήτησε 1,5 μήνα μετά την ενθρόνησή του να βγάλει τους κληρικούς στον Άβωνα για να διαφωτίσουν εντός εισαγωγικών το λαό για τους σκοπούς χάρη των οποίων ανέλαβε τας φροντίδας και τας αγωνίας της κυβερνητικής εξουσίας, εκείνος απέφυγε να ταυτίσει την Εκκλησία με την κατοχική κυβέρνηση. Δεν έδωσε εντολή στους κληρικούς να μιλήσουν για την κυβέρνηση από Άμβωνος. Δεύτερο. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Καραγιάννης στο βιβλίο του «Εκκλησία και κράτος», ανάλογη στάση κράτησε και απέναντι στον πληρεξούσιο του Χίτλερ στην Ελλάδα, τον Αλτερμπουργκ, και στους επόμενους κατοχικούς πρωθυπουργούς, Λογοθετόπουλο και Ράλι, όταν του ζήτησαν να καταδικάσει ανοιχτά τις οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης ως κομμουνιστικές και τη Σοβιετική Ένωση. Δεν το έπραξε. Εδώ θα σταματήσω για να είμαι αντικειμενικός. Κάποιοι Μητροπολίτες το έπραξαν. Κάποιοι Μητροπολίτες το έπραξαν. Θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Τρίτον, η ίδρυση της εκκλησιαστικής οργανώσεως της περίφημης και σωτήριας χριστιανικής αλληλεγγύης επετέλησε μέγα κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Που είναι έργο δικό του, έτσι. Τι θέλει να πει όταν καταγγέλει ότι η Εκκλησία έδωσε στους μαυραγωρίτες και ποιος οργάνωσε τα συσίτια στην Αθήνα και χάρη σε αυτά επέζησαν όποιοι επέζησαν. Εγώ δεν είπα ότι επέζησαν όλοι. Όποιοι. Τέταρτον, οι ηρωικές και άξιες της παραδόσεως του γένους υπήρξαν και παραστάσεις του ενώπιον των αρχών κατοχής για τη διάσωση από βέβαιο θάνατο κάποιων πατριωτών. Δεν τα κατάφερε για όλους. Έσωσε 2, 3, 5. Με παραστάσεις. Δεν τα κατάφερε όμως. Ο ίδιος. Πέμπτον, η διάσωση Εβραίων με χορήγηση πλαστών ταυτοτήτων, στις οποίες εμφανίζονταν ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σε συνεργασία με τον τότε διοικητή της χωροφυλακής Άγγελο Έβερτ. Πατέρα του Μιλτιάδη. Μοναδικό έργο σε όλη την έκταση της υπόδουλης Ευρώπης. Κανένας άλλος δεν τόλμησε να το κάνει αυτό για να σώσει έναν Εβραίο.
το πλέον σημαντικό. Φεβρουάριος του 1943. Επιχειρείται από τους Γερμανούς πολιτική επιστράτευση προκειμένου να μεταφερθεί εργατικό δυναμικό για τα εργοστάσια παραγωγής όπλων στη Γερμανία. Τότε ξεσπούν μεγάλες απεργίες στην Αθήνα. Διακόπτω για να προσθέσω δικό μου. Ασφαλώς με πρωταγωνιστές τους κομμουνιστές. Τώρα, ποια η στάση του Δαμασκηνού. Αρχές Μαρτίου ζητά συνάντηση με τον Γερμανό Altenburg. Ο Γερμανός δεν έδινε απάντηση και τότε ο Δαμασκηνός στέλνει το δικό του τηλεσίγραφο. Εάν μέχρι τις 7 Μαρτίου το πρωί δεν έχει ανασταλεί η επιστράτευση, οι καμπάνες όλων των ναών θα χτυπούν πένθυμα. Η συνάντηση μπροστά σε αυτή την απειλή τελικά γίνεται. Ο πρέσβης όταν πληροφορείται από τον ίδιο το Δαμασκηνό το σχέδιο απαντά. «Τότε θα με αναγκάσετε να διατάξω να σας συλλάβουν ως αρχηγόν στάσεως». Ο Αρχιεπίσκοπος επιμένει «Αν ως τις 7 Μαρτίου δεν έχει εκδοθεί επίσημος διαβεβαίωσης περί ανακλήσεως της πολιτικής επιστρατεύσεως, οι καμπάνες των εκκλησιών θα δώσουν το σύνθημα ότι έφτασε η ώρα της τελικής απογνώσεως». Ο Altenburg ζητά προθεσμία για να επικοινωνήσει με το Βερολίνο. Οι Γερμανοί ανακαλούν την απόφαση για την επιστράτευση και ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο να ανακοινώσει την απόφαση. Κατόπιν επαφής μου μετά των αρχών κατοχής εξουσιοδοτήθην όπως ανακοινώσω ότι εκυκλοφορούσε φήμε εαναφερόμενε εις την επικειμένη επιστράτευση στερούνται πάσης υποστάσεως. Και ο Δαμασκηνός με εγκύκλιο. Η κατηγορηματική αυτή διαβεβαίωση των αρχών κατοχής μου παρέχει την ευχάριστον ευκαιρία να απευθυνθώ προς τα αγαπητά μου πνευματικά τέκνα και να συστήσω εις αυτά όπως επανέλθουν ήσυχα εις τα έργα των. Ειδικότερον δε ως προς την θέση των δημοσίων υπαλλήλων έσχων επίσης διαβεβαίωση ότι αυτή θα τύχει της καλυτέρας δυνατής ενισχύσεως. Μιλούσαν προηγουμένως για την απεργία. Το συμβάν το καταθέτει και ένας αμερόληπτος μη Έλλην ιστορικός των συμβάντων της εποχής εκείνης, ο Γάλλος Ντομινίκ Εντ, σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε και σε ελληνική μετάφραση. Παρακαλώ να το δούμε στην οθόνη. Είναι με τίτλο «Η Καπετάνη». Αναφέρεται και στην Εθνική Αντίσταση και στον εμφύλιο που ακολούθησε. Και αναφέρει και το γεγονός αυτό. Το αναφέρει όπως ακριβώς σας το διάβασα από άλλη πηγή εγώ. Την αναστολή της επιστράτευσης. Έτσι. Παρακαλώ να φύγει. Υπάρχει κάποια άλλη έτσι απόδειξη. Και δεν είναι αρκετές αυτές οι απόδειξεις. Διατηρούσε επαφή με την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, τους Άγγλους και τις οργανώσεις εθνικής αντίστασης όπως ΕΔΕΣ και ΕΚΑ. Εδώ θα πούν γιατί με αυτές και όχι με τις άλλες. Μα ότι σαφέστατα υπήρχε μία προκατάληψη έναντι του κομμουνισμού από πλευράς των διοικούντων την Εκκλησία. Αυτό ιστορικά μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Αλλά γιατί να απορούμε. Έχουν την εντύπωση οι υπέρμαχοι της ιδεολογίας ότι δεν έφτανε τίποτε από τα συμβαίνοντα στη Σταλινική Σοβιετική Ένωση στον άλλον κόσμο. Μα πρώτα ήταν η προπαγάνδα των αστών. Και αν συνέβαινε ένα, κυκλοφορούσαν οι αστοί 10. Αλλά ας παραλείψουμε τις πρόσθετες ψευδείς πληροφορίες που διέρεαν οι αστεί. Τα συμβάντα και μόνον δεν είναι αρκετά ώστε ο κάθε εκκλησιαστικός να έχει μια ακραία επιφύλαξη. Και επανέρχομαι γιατί οι κύριες καταγγελίες είναι ότι από άμβονος κατήγγυλαν την κομμουνιστική ιδεολογία. Εάν γινόταν σε μια άλλη περίοδο θα έλεγα γιατί εκπλήτεστε. Εκείνο που με κάνει επιφυλακτικό είναι ότι τώρα γίνεται κατ' επιταγήν των αρχών κατοχής. Είναι κάπως διαφορετικό αυτό. Αλλά όμως επανέρχομαι και λέω ότι ο Δαμασκηνός δεν το έπραξε. Άλλοι το έκαναν. Ναι. Λοιπόν, για να είμαστε αντικειμενικοί. Έτσι. Και αφού εξετάζουν τη στάση του Δαμασκηνού. Ότι δεν θα έπρεπε ούτε και αυτοί να το πράξουν. Αλλά όμως να θέσω και ένα άλλο ερώτημα, Γιώργο. Όταν οι κομμουνιστές κάλεσαν τον ελληνικό λαό να στρατευθεί, στο όνομα του κομμουνισμού τον κάλεσαν ή στο όνομα της απελευθέρωσης της πατρίδας. Και τι τράβηξαν πλήστοι όσοι μη κομμουνιστές από τους νικητές του εμφυλίου επειδή μετήχαν
στον Ελλάς ή στο ΕΑΜ. Γιατί και οι νικητές του εμφυλίου στη συνέχεια φάνηκαν υπερόπτες και αλαζόνες, όπως και οι ιτημένοι. Γι' αυτό και συνεχίστηκε αυτό το κακό. Και δεν ξέρω, πόσο ξεπεράσαμε αυτά τα εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα. Ναι, το είπατε και στο πρώτο μέρος αυτό. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Και επίσης με τον πολιτικό αρχηγό Καρτάλη, σοσιαλίζοντα κατά τις κοινωνικοπολιτικές θέσεις του, και τον συνταγματάρχη Ψάρο και την οργάνωση του Γιάννη Τσιγάντε, από τους σπουδαίους της αθηναϊκής αντίστασης, που συνελήφθη ύστερα από Προδοσία και εκτελέστηκε. Και συνεχίζω. Όταν η Μακεδονία κινδύνευε να παραχωρηθεί εξ ολοκλήρου στη Βουλγαρία και μάλιστα να προσαρτηθεί σε αυτήν, ο Αρχιεπίσκοπος προέβησε σε έντονες διαμαρτυρίες στους Γερμανούς, επικεφαλής ομάδας στην οποία συμμετείχαν Πριτάνης, ο πρόεδρος της Ακαδημίας και διάφοροι διανοούμενοι. Μήπως είναι και αυτό συνεργασία με τον κατακτητή? Απασχόλησε την αριστερά ποτέ το δράμα της Ανατολικής Μακεδονίας κάτω από τη βουλγαρική κατοχή? Αν το ψάξουμε ιστορικά, ξέρουμε ποια είναι η στάση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Ειδικά του κομμουνιστικού γάμματος. Έχουμε λοιπόν τόσες πολλές απόψεις. Προχωρούμε. Ναι, έχουμε και άλλες δηλαδή πράξεις του κοντά μας κοινού. Τελικά για την εθνική του δράση ο Αρχιεπίσκοπος γίνεται στόχος των Γερμανών, οι οποίοι όμως υπολογίζουν και τη λαϊκή αντίδραση. Γιατί να την υπολογίσουν τη λαϊκή αντίδραση? Είχε λαϊκό αίρεσμα ένας δωτός αρχιεπίσκοπος, αφού ο λαός ήταν πατριώτης και μόνο ο αρχιεπίσκοπος ήταν προδότης. Άρα και ο λαός που στηριζόταν, έτσι. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι το ένα μετά το άλλο καταραίουν οι κατηγορίες. Και γι' αυτό στις 14 Μαΐου του 1944 τον συνέλαβαν και τον υποχρέωσαν σε κατοίκον περιορισμό. Έπαψε να ασκεί τα αρχιεπισκοπικά του καθήκοντα. Αυτός που κατηγορείται για δωτός. Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα πάλι την ίδια ερώτηση με τον Χρύσανθο. Γιατί αυτές οι κατηγορίες? Μας αποδείξατε με τόσες ιστορικές αποδείξεις έτσι, και ντοκουμέντα, ότι ο Δαμασκηνός αντιστάθηκε με τον δικό του τρόπο. Γιατί? Άμα καθίσουμε να δούμε τι επιμένουν τα γεγονότα που ακολούθησαν. Τον Οκτώβριο του 1944 έφυγαν οι Γερμανοί και αρχίσαμε τον εμφύλιο. Τότε, δυστυχώς, οφείλω να ομολογήσω, ο Δαμασκηνός, λόγω της φιλοδοξίας, έπαιξε το παιχνίδι των Άγγλων και δέχθηκε να οριστεί αντιβασιλέας, ώσπου να αποφασιστεί το πολιτιακό στην Ελλάδα, που αποφασίστηκε με το δημοψήφισμα του 1946. Άρα, η στάση του οπωσδήποτε στην εξυπηρέτηση του σχεδίου που είχαν οι Άγγλοι για τη χώρα μας, ήταν φυσικό να εξοργήσει τους κομμουνιστές. Αυτή λοιπόν είναι η εξήγηση, ναι. Λοιπόν, άλλο όταν αναλύουμε την περίοδο 41-44 και άλλο όταν αναλύουμε την περίοδο 45-49. Εδώ πλέον βρισκόμαστε στον εμφύλιο. Βλέπουμε τα ίδια πρόσωπα, έτσι, ποιες είναι οι πράξεις τους. Δεν θα αμαυρώσω την προσφορά της πρώτης περίοδου εξαιτίας της τάσης στη δεύτερη. Επαναλαμβάνω. Κακώς. Διότι οι κανόνες της Εκκλησίας απαγορεύουν σε εκκλησιαστικό πρόσωπο να αναλαμβάνει πολιτικό αξίωμα. Πολιτική, ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορούμε να συζητούμε επ' αυτού. Και το δεύτερο είναι, υπηρέτησε όντως εν μέρη, τώρα λόγω φιλοδοξίας, λόγω αγνίας. Άλλωστε ήταν τόσο ύπουλοι οι Άγγλοι. Μπορεί να έχει κάποια ελαφρυντικά. Όχι όμως να του δώσουμε και την πλήρη αθωότητα. Κατά τη διάρκεια της κατοχής όντως υπήρξε υπέροχος. Το 45 και μετά δεν θα τον υποστηρίξω. Μα τις κατηγορίες αφορούν εκείνη την περίοδο, έτσι δεν είναι? Όμως μεταφέρεται η κατηγορία και κατά την πρώτη με ψευδείς κατηγορία. Άρα λοιπόν με συκοφαντικές. Και αν μας ενδιαφέρει η ιστορική αλήθεια. Και να δούμε και μία φωτογραφία από τη δεύτερη περίοδο που εξηγεί όλα όσα προηγήθηκαν. Ο Τσόρτσιλ, αυτός που έβλεπε το παιχνίδι,
τον πόλεμο σαν παιχνίδι, που ήρθε ο ίδιος να υποπτεύσει την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, που για μένα είναι ο ένας εκ των δύο ενόχων του εμφυλίου, ο άλλος είναι οι κομμουνιστές, αν θέλετε, ο Στάλιν. Διότι ξαναθέτω ερώτημα που έθεσα και σε άλλες εκπομπές. Ο κόσμος είχε ήδη μοιραστεί τον Οκτώβριο του 1944 στη Μόσχα. Η Ελλάδα είχε δοθεί στη Δύση. Ο Στάλιν είχε συνυπογράψει. Το γνωστοποίησε στους Έλληνες κομμουνιστές. Αν το είχε γνωστοποιήσει, τι πήγαιναν να κάνουν? Αν δεν το είχε γνωστοποιήσει, τι πατερούλης ήταν? Έτσι. Αυτές είναι αλήθειες και είναι σκληρά ερωτήματα. Έτσι. Αλλά και αυτή είναι σκληρή φωτογραφία. Βέβαια. Ο Τσότσιλ, δείξαμε σε άλλη εποχή, ήταν άκρος αν θέλει, γιατί θυμόταν την τραγωδία κατά την απόβαση στην Καλλίπολη, στα Δαρδανέλια. Και έτσι, από ναι, την μία αποδοχή του Κωνσταντίνου να εισέλθει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η χώρα στον πλευρό της Αντάντ. Μας το φύλαγε και μας πρόσφερε έναν ξεγυρισμένο εμφύλιο πόλεμο. Και συνέχισε η Αγγλία αυτή την πολιτική στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη. Τα είπαμε σε πολλές εκπομπές. Καλό είναι να τα θυμίζουμε. Κατά τα άλλα, οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Έτσι. Να περάσω τώρα σε αυτούς που ασχολούνται με την ιστορία και θα μιλήσουμε για τους πανεπιστημιακούς. Δεν θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί οι πανεπιστημιακοί που τα γνωρίζουν όλα αυτά που λέτε, γιατί δεν τα βγάζουν στο φως? Γιατί δεν είναι αντικειμενικοί απέναντι στα γεγονότα? Δεν θα περιμένω μια στάση πιο αντικειμενική? Θα περιμένω. Εσείς πολύ απλά μας είπατε όλες αυτές τις ιστορικές αλήθειες και αποδείξεις. Αυτό θα έπρεπε να συμβεί. Αλλά όμως χρειάζεται μια προϋπόθεση. Και ο πανεπιστημιακός ερευνητής να είναι απειλαγμένος από ιδεολειψίες λόγω μιας ιδεολογίας από την οποία εμφορείται. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι δεν είναι καθόλου επηρεασμένοι να αφήσουν την ιδεολογία τους απ' έξω. Μια ιδεολογία. Πώς να την αφήσουν απ' έξω, Γιώργο? Ο καθένας μας την κουβαλάει μέσα. Έτσι και εξυπηρετούνται ιδεολογίες στην ερμηνεία. Έχουμε πει για το πώς θα ερμηνεύει τη ιστορία. Έτσι. Άρα να μην περιμένουμε τουλάχιστον από αυτούς αντικειμενικότητα. Αλλά και βρήκα όμως και κάποιον από αυτούς και συγκεκριμένα τι βρήκα. Βρήκα μία κριτική ενός βιβλίου κάποιου καθηγητή του Πανεπιστημίου των Ιωνίων Νήσων, του Γρηγόρη Ψαλίδα, ο οποίος με βάση το κείμενο της βιβλιοκρισίας επιχειρεί να απαντήσει στα ερωτήματα με το βιβλίο, στα ερωτήματα της περίοδου που μας αφορούν, έτσι, με το βιβλίο του «Συνεργασία και Ανυπακοή» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Εστία», που θεωρείται η «Εστία», θα μπορούσε να πω, ένας πολιτικά προσκύμενος προς το συντηρητικό χώρο, εκδοτικό οίκος. Πρόκειται για μελέτη 308 σελίδων βασισμένη σε εκκλησιαστικά αρχεία, σε ειδική βιβλιογραφία και σε έντυπα. Αναλύει διεξοδικά τον διτό ρόλο της Εκκλησίας ως θεσμού του κατοχικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών. Άρα λοιπόν η Εκκλησία ήταν μεν υπό τον έλεγχο των Γερμανών κατακτητών, αλλά ευτυχώς δέχεται ότι είναι κοινωνία πολιτών. Άρα δεν αυτό. Ταυτίζει την Εκκλησία με την ιεραρχία και μόνο. Η Εκκλησία είναι όλος ο ελληνικός λαός. Ακόμη και αυτοί που βγήκαν στο βουνό, με σκοπό να την πολεμήσουν. Πώς να το κάνουμε? Ναι. Κάποτε πρέπει να τα δεχθούμε. Λοιπόν, ο συγγραφέας τονίζει ότι η ανώτατη ηγεσία της Εκκλησίας παλινδρόμησε μεταξύ δύο τάσεων. Από τη μία επέδειξε υπακοή και παθητική συνεργασία με τις γερμανόφιλες κυβερνήσεις και από την άλλη προχώρησε σε πολιτική αντίσταση στη συνεργασία, φτάνοντας όψιμα στη συγκεκαλυμμένη σύγκρουση. Άρα λοιπόν, κατά περιόδους αλλάζει η πολιτική. Αναφερόμενος στην ξεχωριστή περίπτωση του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, ο συγγραφέας υπογραμμίζει ότι ο προκαθήμενος προς το τέλος της κατοχής και με κυρίαρχο πλέον το ΕΑΜ, συμφώνησε στο διορισμό από την εξόριστη κυβέρνηση και το συμμαχικό αρχηγείο της Μέσης Ανατολής ενός ανωτάτου στρατιωτικού αρχηγού
και προσθέτει κάποια άλλα. Ήδη αναφέραμε ότι σαφέστατα ο Δαμασκηνός ήταν σε επαφή με το Κάιρο. Έτσι. Και είναι στη συνέχεια υπηρέτησε το σχέδιο της απόκρουσης του κομμουνιστικού κινδύνου στην Ελλάδα με οποιαδήποτε θυσία. Όπως οι Άγγλοι ζητούσαν με οποιαδήποτε θυσία να καθυστερήσουμε τους Γερμανούς, έπρεπε τώρα με οποιαδήποτε θυσία η Ελλάδα να μην γίνει κομμουνιστική, αν και ελεγχόταν στη μεγαλύτερη έκταση της από τον Ελλάς, διότι ο Στάλιν είχε υπογράψει. Είχε υπογράψει, ναι. Εμείς πάλι έπρεπε να χυθεί ελληνικό αίμα. Και αυτό, όπως είπατε, μας φύτεψαν και τον εμφύλιο. Και φύτεψαν. Λοιπόν, μιλώντας για το καλλιεργημένο από όλες σχεδόν τις ομάδες του κοινωνικού και πολιτικού αστισμού μύθο του Δαμασκηνού, ο καθηγητής τονίζει. Πριν όμως πω τι τονίζει ο καθηγητής, να πω πρώτα. Τα όσα παρέθεσα ήδη εντάσσονται στο μύθο περί Δαμασκηνού που καλλιέργησαν οι νικητές του εμφυλίου αστί. Εγώ κατέθεσα γεγονότα, δεν κατέθεσα αοριστολογίες. Και έδειξα και την αδύνατη πλευρά του, στην οποία στηρίχθηκαν για να προσάψουν συκοφαντικές κατηγορίες. Και σε την άλλη περίοδο. Αν τον κατηγορούσαν σαν όργανο των Άγγλων από το 44 τον Οκτώβριο και μετά, θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει μαζί τους ή να έχει επιφύλαξη, όπως λέτε. Ναι. Τουλάχιστον μια επιφύλαξη. Έτσι. Ως προς την αποδοχή της αντιβασιλείας είμαι σαφέστατα επικριτικός. Αλλά συλλήφθη να χαρακτηρίζει, να κατηγορείται και για την λοιπόν, πρώτη περίοδο. Αλλά να μιλούμε και για μύθο του αστισμού για την περίοδο 41-44 από έναν πανεπιστημιακό. Αμέσως δεν εκδηλώνει την ιδεολογία του Βρε Γιώργο. Βέβαια. Απευθείας, ναι. Έτσι. Τι λοιπόν, λέει λοιπόν. Να δούμε τώρα τι λέει. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Αρχιεπίσκοπος ήταν αυτός που συνδιαλεγόταν τον Αύγουστο του 41 με τον πρώτο κατοχικό πρωθυπουργό Τσολάκογλου για την ανάληψη της κοινωνικής πρόνοιας. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα που είχε ήδη συνειδητοποιήσει ο Χρύσανδος τον Απρίλιο, που το έβλεπε να πλησιάζει ο Δαμασκηνός τον Αύγουστο, δεν έπρεπε να το συζητήσει με τον δωτό από τους Γερμανούς πρωθυπουργό? Και ήρθε ο χειμώνας και πέθαιναν οι Αθηναίοι. Δεν έπρεπε να του λέει καλημέρα? Δηλαδή αυτό ήθελε ο πανεπιστημιακός καθηγητής να πράξει ο Δαμασκηνός? Δεν το καταλαβαίνω. Ήταν όμως, λέει, τώρα για να απαλύνει την εικόνα της κριτικής, ο οποίος μετέπειτα ανταγωνίστηκε ανοιχτά τους άλλους δύο κατοχικούς πρωθυπουργούς, Λογοθετόπουλο και Ράλη, και ερμηνεύει την αλλαγή στάσης. Ανταγωνίστηκε. Η αλλαγή ενδέχεται να οφείλεται στη δυσαρέσκεια του προκαθημένου, επειδή δεν ανατέθηκε στον ίδιο η θέση του Προέδρου των Κατοχικών Κυβερνήσεων. Πανεπιστημιακός. Αυτό τώρα έχει το δικαίωμα να το διδάξει στους φοιτητές. Και μάλιστα να το περάσει, έτσι άκρητα. Ναι. Θα περάσει. Βέβαια. Ασφαλώς θα περάσει, Γιώργο. Γιατί να μην περάσει? Ναι, γιατί τα παιδιά όταν ακούν αυτό το πράγμα, οι φοιτητές τι θα πούνε? Ότι έχει στοιχεία για αυτά που λέει. Δηλαδή βγάζει ένα αυθαίρετο συμπέρασμα που δεν εξάγεται αυτό, λοιπόν, τον όλο βίο του Δαμασκηνού. Αυτό δεν απαντάει στο ερώτημά σου τι κάνουν οι πασιστικοί. Ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Έτσι, ναι. Πού ανήκω, θα υπηρετήσω την ιδεολογία στην οποία ανήκω. Είπατε ήδη ότι δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει για αυτό το θέμα. Συνεχίζω ένα ακόμη απόσπασμα και θα κλείσω. Ο Γρηγόρης Ψαλίδας, αντιμετωπίζοντας με ερευνητική απόσταση τον Δαμασκηνό, καταγράφει επίσης ότι απέρριψε κατηγορηματικά την προτροπή του Επιτρόπου Επικρατείας Πετρακάκου να εντείνει η Εκκλησία τις ενέργειες κατά του δρόντος σήμερα κομμουνισμού. Αναφερθήκαμε ήδη σε αυτό. Δεν έβαλε τους ιερείς στον Άμβονα να καταγγείλουν όπως ήθελαν οι Γερμανοί. Πάλι καλά που το γράφει και αυτό. Πάλι καλά. Και το αναγνωρίζει κιόλας. Αντίθετα, επισημαίνει, φέρεται να διατηρούσε κατά διαστήματα διάβλωση επικοινωνίας και με την αριστερά, κυρίως μέσω των αστών πολιτικών που συνεργάζονταν με το ΕΑΜ. Ο Δαμασκηνός αντιτάχθηκε σφόδρα στο σχεδιασμό των ναζιστικών αρχών να υπάρξει πολιτική επιστράτευση. Πάλι καλά. Που αναφέρεται και σε αυτό. Το καταθέτει και αυτό, ήδη αναφερθήκαμε, να μην χρονοτρεπούμε. Και ότι και δεν έκλεισε και πόρτες έτσι με την αριστερά. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό που καταθέτει. Είπατε ήδη ότι πολλοί Μητροπολίτες ενέδωσαν σε αυτή την απέτηση κατοχικής κυβέρνησης κάποιοι, από άμβονους κάποιοι ιερείς να επικρίνουν τον κομμουνισμό. Λοιπόν.
Και αυτοί κάποιοι επικρίνονται και είναι αναρτημένα τα ονόματά τους σε διάφορα ιστολόγια και στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος εύκολα να τα βρει εύκολα. Άλλωστε αυτό έκανα κι εγώ, έκανα την έρευνα στο διαδίκτυο και εντόπισα. Επειδή διάβασα από 4-5 τουλάχιστον ιστολόγια και επαναλαμβάνονται, εκτιμώ ότι δεν υπάρχουν άλλοι κατηγορούμενοι, διότι αν υπήρχαν δεν θα τους έκρινα. Είναι συγκεκριμένοι. Πριν δούμε πόσοι είναι, αλλά υπάρχουν επικρίσεις κατά Μητροπολιτών και για άλλες ενέργειες. Και θέλω να μου πείτε, αν υπάρχουν, ποιες είναι αυτές οι ενέργειες που έκαναν και επικρίνονται. Πέρα από αυτό που είπατε, να πάμπονος, έτσι, το κήρυγμα. Για κάποιους, ναι, Γιώργο, αναφέρεται μια πιο στενή συνεργασία. Και μου έκανε εντύπωση, διότι οι κατηγορίες εκ πρώτης όψεως είναι σοβαρές και αν όντως τους βαρύνουν αυτές οι κατηγορίες, ο χαρακτηρισμός προδότη δεν είναι βαρύς. Όμως τα πράγματα έτσι ακριβώς είναι, διότι δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες ενέργειες πλην μιας περιπτώσεως, στην οποία καταγγέλλεται ο επίσκοπος για στενή συνεργασία με τις Ιταλικές αρχές κατοχής για πολύ συχνά τραπεζώματα και φιλική συμπεριφορά απέναντί τους και διοχέτευση ενός πνεύματος συνθηκολόγησης και αποδοχής των κατακτητών. Και αυτός είναι συγκεκριμένα, για να μην αοριστολογώ, ο τότε Ετώλο Ακαρνανίας, ο οποίος όμως φαίνεται ότι βαρύνεται και με ηθικής φύσεως παραπτώματα και με συμμονιακή συμπεριφορά και άλλα. Και ξανά έρχομαι τώρα εδώ να τονίσω. Μπορεί όλη η Εκκλησία να επικριθεί έτσι. Ο επίσκοπος αυτός εκπροσωπεί κατά τη διάρκεια της κατοχής την ελληνική Εκκλησία. Έλεος. Όχι, ναι. Και επαναλαμβάνω, 8 συνολικά εντόπισα. Στους 75, αν όντως ήσαν αληθινές οι κατηγορίες και για τους υπόλοιπους 7, θα έλεγα σαν πολύ να είναι οι 8 στους 75. Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτούς. Γιώργο, έψαξα για 2-3 τουλάχιστον που μπόρεσα να βρω και όχι μόνο δεν υπάρχουν εις βάρος στοιχεία, αλλά ανατρέπεται ως συκοφαντική δυσφήμιση η δίθεν τους, ναι, συμπάθεια και μάλλον σύμπλευση με τον κατακτητή για 2 από αυτούς που θα παρουσιάσω απόψε. Ωραία. Γιατί να τους δούμε. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Να δούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον πρώτο ή λοιπόν, να αναφέρουμε τα στοιχεία. Ο πρώτος. Και αν υπάρχουν κι άλλοι να μου πείτε μετά. Ναι. Ο τότε Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος. Έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο μία εγκύκλιος επιστολή προς το πλήρωμα της Μητροπόλεως του, στο οποίο καλεί να μην στηρίζουν τους αντάρτες και να κάνουν υπομονή στη δύσκολη κατάσταση που περνά ο ελληνικός λαός. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται αυτή η επιστολή να είναι όντως προδοτική. Και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε και κάτι ακόμη, ότι στο διαδίκτυο που ενδεχομένως να μην μπορούν κάποιοι να διαβάσουν καλά την επιστολή, προστίθενται κάποια σχόλια που λένε ότι ζητά την άμεση υποταγή και συνεργασία των Ελλήνων με τους Γερμανούς. Ο λέξη συνεργασία στο κείμενο της εγκυκλίου που διάβασα δεν υπάρχει. Λέει απλώς μόνο να μην στηρίζουν τους αντάρτες, διότι έχει σημαντική συνέπεια επί του αμάχου πληθυσμού. Μόνο αυτό το λόγο αναφέρει, έτσι. Ακριβώς. Να. Και θέτω το ερώτημα. Δεν είχε. Αν είναι ψευδές, ναι. Όταν οι Γερμανοί εισήλθαν στα Ιωάννινα μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, διότι ως τότε ήταν υπό Ιταλική κατοχή ο νομός Ιωαννίων, όπως και όλη η Ήπειρος και σχεδόν όλη η Δυτική Μακεδονία, η μισή τουλάχιστον,
είχαν ήδη συμβεί φοβερές εκτελέσεις σε μία σειρά οικισμών. Και ο λαός απεγνωσμένος προσέτρεγε στο Μητροπολίτη και έλεγε «Δέσποτά μου, τι θα γίνουμε. Θα σκοτώνουν οι αντάρτες έναν και μετά θα έρχονται μέσα και θα μας ξεκληρίζουν. Δεν θα μείνει και κανένας». Αυτό το θέμα δεν αναλύθηκε όσο θα έπρεπε. Πάλι βλέπετε εδώ, πιάνουμε τα δύο άκρα. Οι ήρωες είναι μόνον όσοι βγήκαν στο βουνό, η μία πλευρά. Η εθνική αντίσταση ήταν μια τραγωδία, διότι στήχησε στον ελληνικό λαό 100 δεσθημάτων. Καλύτερα να μην υπήρχε. Λάθος. Είναι ακραία και τα δύο. Ναι. Και τα δύο. Πόσοι κινδύνεψαν και πέθαναν μέσα στα αστικά κέντρα, αγωνιζόμενοι με άλλον τρόπο, όχι με το όπλο. Αυτοί δεν είναι ήρωες, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Αυτοί δεν είναι. Δεύτερον, τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν οι εθνικές αντιστάσεις στην Ελλάδα, στη Σερβία, στη Γαλλία, στη Νορβηγία? Δεν θα διέθετε ο κατακτήστας στρατεύματα στα μέτωπα ώστε να παραταθεί και άλλο ο πόλεμος? Άρα βλέπεις λοιπόν ότι όταν σε τυφλώνει η ιδεολογία, βλέπεις ή άσπρο ή μαύρο. Και από τις δύο μεριές, ναι. Η εθνική αντίσταση έπρεπε να υπάρχει. Και την εθνική αντίσταση τη στήριξε και η Εκκλησία. Και ας μην ήταν πέρα για πέρα εθνική. Αυτό εγώ δεν διστάζω να το καταθέσω. Και οι μεν και οι δε επηρέτησαν ξένα συμφέροντα. Τώρα το θέμα είναι όμως, γιατί αυτό το κείμενο το έγραψε ο Σπυρίδων? Επειδή ήταν γερμανόφιλος? Επαναλαμβάνω, δεν γράφει μέσα συνεργασία. Ναι, αποφυγή στήριξης αυτών, οι οποίοι στη συνέχεια λόγω των ενεργειών εξάπτουν το μένος των Γερμανών με ολέθριες τις συνέπειες. Αυτό γράφει. Για τον όμαχο πληθυσμό, ναι. Ποιος υπήρξε? Και γιατί? Έγινε μια σύσκεψη στα Γιάννενα λίγο πριν συνταγή η εγκύκλειος. Και είπαν στους Γερμανούς, έλεος. Θα σταματήσουν οι εκτελέσεις. Ναι. Μπαίνετε και καταστρέφετε τα πάντα. Και λένε οι Γερμανοί, πάψτε να σκοτώνετε εσείς τους δικούς μας. Εμείς έχουμε αυτή την τακτική. Ένα σκοτώνεται, 30, 50, 100 θα σκοτώνουμε, θα καίμε τα χωριά. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Πολιτισμός που καταδικάστηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης. Και εδώ δίδεται ευκαιρία να πω ότι είναι τραγωδία για την Ελλάδα ότι οι συνεργάτες, οι πραγματικοί των κατακτητών, δεν έδωσαν λόγο στην ελληνική δικαιοσύνη. Δοσύλλογοι όπως έχουν μείνει στην ιστορία, έτσι. Όμως υπήρξε τέτοιος και ο Σπυρίδων. Πρώτον, ένας ιστορικός καθηγητής στο Πανεπιστημίο των Ιωαννίνων, ο κύριος Γκότοβος, ερεύνησε τα γερμανικά αρχεία. Και βρήκε πρώτον 2 εγκυκλίους που έθεσε υπόψη των λογοκριτών Γερμανών πριν τις απευθύνει, απερίφθησαν. Δεν τα λες καλά, δεσπότη μου. Γράψ' το ξανά. Δεύτερο κείμενο. Δεν τα λες καλά, δεσπότη μου. Γράψ' το καλά. Και γράφει το τρίτο, για το οποίο θεωρείται συνεργάτης των Γερμανών. Τι λένε όμως τα γερμανικά αρχεία? Πρώτον, όταν οι Γερμανοί μπήκαν στα Γιάννενα, ήδη οι μυστικές τους υπηρεσίες είχαν καταρτήσει φάκελο του Μητροπολίτη Ιωαννίνων, στον οποίο φαινόταν όλα αυτά τα οποία θα σας διαβάσω επί τροχάδιν, για να μην πω δικά μου λόγια. Είχα και άλλα να πω, αλλά βλέπω ότι η εκπομπή βαίνει προς το τέλος και... Να δείξω πρώτα-πρώτα την εγκύκλειο, η οποία είναι ανερθημένη στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η τελευταία, έτσι, η τελευταία εγκύκλειο. Η τελευταία, να, που επιτέλους γιατί έγινε αποδεκτή, επειδή κάτι γιατί γράφει πρέπει... από αυτά που θα ήθελαν να γράψει. Να φύγει παρακαλώ και να βρω το κείμενο του, τι λένε... Το λένε οι ίδιοι οι Γερμανοί για τον Σπυρίδων, ε. Η μυστική στρατιωτική αστυνομία, γράφουν τα αρχεία,
Θεωρεί ότι ο επίσκοπος βρίσκεται στο κέντρο ενός δικτύου πληροφοριών που αποτελείται από ιερείς και κληρικούς. Το Γραφείο Πληροφοριών της Μεραρχίας μάλιστα θεωρεί τους κληρικούς ως κατασκόπους στην υπηρεσία των ανταρτών. Έτσι, στην ίδια αναφορά περιλαμβάνονται και τα εξής για το πρόσωπό του, συμπληρώνει ο ιστορικός που προανέφερα. Η επαφή του Σπυρίδωνα προς και από τους αντάρτες διασφαλίζεται μέσω των υφισταμένων του ιερέων και κληρικών. Βάσεις για την επικοινωνία είναι κυρίως τα μοναστήρια. Τα χρήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που περνάνε μέσα από τα χέρια διατίθενται τελικά για την υποβοήθηση της προπαγάνδας και για την ενίσχυση των συγγενών των ανταρτών. Η Εκκλησία δεν έκανε διάκριση, είσαι από εδώ δεν σε ταΐζω, είσαι από εκεί σε ταΐζω. Και κινδύνεψε ο πατήρ Αυγουστίνος στα συσίτια της Κοζάνης για αυτό το λόγο. Δεν έκανε διακρίσεις. Δεν έκανε διακρίσεις. Τάιζε ναι και τους συγγενείς των ανταρτών. Έτσι. Και τους συγγενείς των ανταρτών των δεδηλωμένων κομμουνιστών. Που οι, χάρη στους καταδότες δοσύλλογους οι Γερμανοί γνώριζαν. Και συνεχίζω από τα αρχεία. Γενικά λέγεται ότι οι Εβραίοι ενισχύουν το Αντάρτικο μέσω του Σπυρίδωνα. Πριν από 15 μέρες εθεάθη η σύζυγος του Ιουδαίου Νησίμ Μπάτη στον επίσκοπο. Επιπλέον με τη μεσολάβηση του Σπυρίδωνα εδώ και 8 μήνες δεν καταβάλλονται οι μισθοί των Ελλήνων υπαλλήλων ρουμανικής καταγωγής. Τι εννοεί ρουμανικής καταγωγής? Τους βλάχους που είχαν πέσει θύματα της ιταλικής προπαγάνδας και προπαγάδιζαν το πριγκιπάτο της Πίνδου. Θεώρησαν αυτοί ότι επειδή λεγόταν βλάχος το επώνυμο ο Σπυρίδων, ήταν και αυτός μεν Ρουμάνος στην καταγωγή, αλλά είχε απαρνηθεί την εθνότητά του. Σε μια αναφορά του ειδικού συνεργάτη Πούσινγκ, ο ελληνομαθής απεσταλμένος για ειδικές αποστολές στη Μεραρχία, δίγλωσσος διερμηνέας, αφηγείται το εξής χαρακτηριστικό επεισόδιο. Λίγες μέρες μετά την άφιξη του κλιμακίου της διοίκησης στα Ιωάννινα, είναι του Γερμανικού, ο στρατηγός Φον Στέτνερ δεξιώθηκε τις ελληνικές προσωπικότητες της πόλης, μεταξύ αυτών και τον επίσκοπο Ιωαννίνων. Ο επίσκοπος αφήχθη με τη συνοδεία ενός δικού του διερμηνέα. Εγώ παρέμεινα ως ακροατής παρών κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Μετά από ένα σύντομο καλωσόρισμα, ο επίσκοπος παρακάλεσε τον στρατηγό να διατάξει τους στρατιώτες να εκτελούν μόνο εγνωσμένους αντάρτες και κατά το δυνατόν να μην πυρπολούνται τα χωρία προκειμένου να αποφευχθούν αθώα θύματα. Ο στρατηγός διαβεβαίωσε τον επίσκοπο ότι ο γερμανικός στρατός μόνον ένα πράγμα επιδιώκει, την καταπολέμηση των ανταρτών και τη διασφάλιση της τάξης. Ο επίσκοπος μετά από αυτό δεν απάντησε, αλλά κούνησε το κεφάλι του και είπε στο σύνοδό του «Αυτά που έχουν κάνει μέχρι τώρα οι Ιταλοί δεν περιγράφονται, αλλά ανήκουν στο παρελθόν και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα αποφύγουμε». Θα τα καταθέτει Γερμανός. Γερμανός, ναι. Είναι στο αρχείο και... των Γερμανικών. Εδώ. Ακόμη υπήρχαν στο φάκελο του Σπυρίδωνα στοιχεία ότι είχε συνάντηση με αντάρτες του Ελλάς στη Μονή Βελάς. Δηλαδή για το ρόλο των μοναστηριών θα μιλήσουμε άλλη φορά γιατί δεν προλαβαίνουμε. Λέω, αλλά η πνιγμό κάνει. Δεν έχω την απέτηση να έχουν διαβάσει τα γερμανικά αρχεία. Αλλά τότε είχε επαφές με το ΕΑΜ. Δεν το γνώριζαν. Η εγκύκλιος αυτή είναι αρκετή για να δείξουμε ενώπιον του ελληνικού λαού ότι υπήρξε προδότης. Και αυτό που λέτε, ο ιστορικός γιατί δεν ασχολείται με αυτά τα κείμενα. Ιστορικός ασχολείται. Ναι, είναι το μόνιμο ερώτημα αυτό. Ιστορικός. Αυτός είναι ιστορικός καθηγητής. Επαναλαμβάνω ότι ουέ και αλίμονο αν είχαμε γίνει όλοι οι Έλληνες άτιμοι. Υπάρχουν και έντιμοι Έλληνες. Και επαναλαμβάνω, έντιμοι Έλληνες υπάρχουν και από εδώ και από εκεί. Όταν ο Σβορώνος, μαρξιστής ιδεολογικά, πλέκει το εγκόμιο της Εκκλησίας για τη στάση κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, εγώ δεν θα μπορέσω παρά να θεωρήσω ότι είναι εξαιρετικά έντιμος. Γιατί να πούμε και κάτι άλλο. Μήπως είναι έντιμοι εκείνοι που προσπαθούν να κρύψουν τα τροτά.
στην Εκκλησία. Όχι, γιατί τρωτά υπάρχουν. Όχι, βέβαια, υπήρχαν, ναι. Υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το εκκλησιαστικό σώμα αποτελείται από ανθρώπους αμαρτωλούς, γεμάτους πάθη. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Άρα να πούμε ότι όλα ήταν ρόδιμα στην κατοχή και ότι δεν υπήρξαν δειλοί επίσκοποι, οι οποίοι παραέκαναν. Αν τους ζητούσε ο Γερμανός ένα, έκαναν ενάμιση, έκαναν δύο. Πόσοι είναι όμως? Σας είπα ότι 8 εμφανίζονται στα ιστολόγια της αριστεράς. Και από αυτούς ένα ανέτρεψα και είμαι έτοιμος να ανατρέψω δεύτερο. Ακούστε για λοιπόν. Για να ακούσουμε λοιπόν για το δεύτερο. Πού είναι ποιος τώρα? Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίνος των Σερών. Γράφει το ίδιο ιστολόγιο. Αντικομουνιστής με εντεταλμένη θέση ενάντια στον Ελλάς και το ΕΑΜ. Οι σχέσεις του με το βουλγαρικό στρατό κατοχής, το τονίζω, βουλγαρικό στρατό κατοχής, αναφέρονται από τον Θέμο Κορνάρο που έγραψε για αυτή την περίοδο ως παράδειγμα προς αποφύγεν. Και λέω, τι να κάνει τέλος πάντων αυτός. Με τους Βουλγάρους, ε. Και με τους Βουλγάρους κιόλας. Δεν λένε όμως τι συγκεκριμένο. Οπότε αφήνουν στον αναγνώστη να φαντάζεται. Να φαντάζεται. Λοιπόν, έψαξα να βρω στοιχεία. Με ενδιέφερε ιδιαίτερα λόγω του ότι ήταν στο βουλγαρικό τομέα. Και βρήκα μία διπλωματική εργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο Μητροπολίτης Σερών Κωνσταντίνος. Διαβάζω. Οι Βούλγαροι ζήτησαν από τον τότε δεσπότη Κωνσταντίνο, όχι, συγγνώμη, αυτό είναι από έναν ιστορικό των Σερών. Μετά θα διαβάσω κάποια άλλα. Την εργασία, ναι. Οι Βούλγαροι ζήτησαν από τον τότε δεσπότη Κωνσταντίνο να είναι έτοιμος για την αναχώρησή του από την πόλη των Σερών, διότι έβαλαν δικούς τους επισκόπους. Την Τετάρτη 4 Ιουνίου είχαν προηγηθεί άγριες κόντρες ανάμεσα στον Έλληνα αρχιερέα και στο διοικητή της βουλγαρικής ασφάλειας Σερών, Μποντένο Τσάρεφ, καθώς και με το στρατιωτικό διοικητή της πόλης Μαγιόρ Τίρνεφ. Λίγο πριν την αναχώρησή του, ο Κωνσταντίνος κάλεσε τον γιατρό Πρόκο, που ήταν άριστος γνώστης της γερμανικής γλώσσας, και μαζί του συνέταξε μια πλήρη και λεπτομερή έκθεση για όλα όσα είχαν προηγηθεί, δηλαδή τις ασκηθήσεις επ' αυτού πιέσεως προς λήψην υπογραφής και εκδίωξήν του, και ότι επιθυμεί να μείνει εις Σέρας, εν το μέσο του ποιμνίου του, να εκτελεί το θρησκευτικά του καθήκοντα. Την έκθεση αυτή με τον Γεώργιο Μαυραντζά, ο δεσπότης, την παρέδωσε στον μοναδικό Γερμανό που εξακολουθούσε να παραμένει στην πόλη των Σερών, που όμως τον συμβούλεψε ότι θεωρεί προτιμότερο να συμμορφωθεί προς τας διαταγάς και αργότερον θα εξετάζει το υπό των Γερμανών η υπόθεσή του. Στις 4 ακριβώς το απόγευμα, ο Βούλγαρος διοικητής ασφάλειας έφτασε με 2 Βούλγαρους χωροφύλακες και ένα αυτοκίνητο για να παραλάβουν τον δεσπότη, ο οποίος για μία ακόμη φορά αρνήθηκε να αναχωρήσει. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την τελευταία άρνηση του δεσπότη Σερών δίδει ο συγγραφέας τοπικής ιστορίας Γεώργιος Μαλατάκης. Άρα δεν ήταν του Μαλατάκη, επηρεάστηκε από το τελευταίο, είναι από την διπλωματική εργασία. Αρνήθηκε λοιπόν να φύγει. Αρνήθηκε. Έτσι. Όταν έφτασε η οριστήσα ημέρα και ώρα, καθήν ο Βούλγαρος διοικητής της ασφάλειας με 2 χωροφύλακες διέταξε να επιβεί αυτοκινήτου προς αναχώρηση, αντέταξε άρνηση λέγον «Δε φεύγω» και τούτο ενώπιον πολλών παρευρεθέντων. Τότε ήρξα το, μάλλον παραθέτει κείμενο από αυτή την ιστορία που γράφτηκε σε μια προγενέστερη εποχή με καθαρεύουσα γλώσσα. Ήρξα το νέο ιβριολόγιο μεταξύ των 2 κατά τη διάρκεια του οποίου ούτως προέβη εις απελήν σύρων το περιστροφόν του. Εκ των παρευρισκομένων γυναικών ήρξα το την έσνα κλαίων και όλοι οι ομού να παρακαλούν να συμμορφωθεί προς αποφυγήν της χείρονος. Πρώτης επιμονής εδήλωσεν εις τον διοικητήν ότι θα έφευγε την επιούσαν. Πάντοτε ελπίζουν να καταφθάσει διαταγή εξ Αθηνών. Φαίνεται θα είχαν ειδοποιηθεί κάποιοι Έλληνες να παρέμουν στην γερμανική στρατιωτική διοίκηση και να πούν στους Βουλγάρους αφήστε τον. Τελικά δεν έγινε αυτό και να μην πολυλογώ, μπήκε στο αυτοκίνητο, έφτασε στον ποταμό Νέστο, πέρασε τη γέφυρα. Από τη γέφυρα δυτικά ήταν γερμανοκρατούμενη η περιοχή και εγκαταστάθηκε στην Νιγρίτα. Συνέχεια. Τώρα, τι βρήκα. Μετά από μικρή παραμονή στην Ιγρίτα,
κατέβηκε στην Αθήνα. Ενημέρωσε τους παράγοντες που ήταν προσκύμενοι προς την κατοχική κυβέρνηση και τους είπε, κάντε κάτι, χάνουμε τη Θράκη. Έκανε εκθέσεις που τις παρέδωσε στις ίδιες γερμανικές αρχές κατοχής, διεκτραγωδώντας την κατάσταση στη Θράκη. Στήριξε πρόσφυγες θρακιώτες μέσω της Ριζαρίου σχολής. Και μάλιστα υπάρχουν μάρτυρες που καταθέτουν ότι πώλησε σε μαυραγωρίτες προσωπικά του ήδη για να αγοράσει τρόφιμα. Να που έδωσε η εκκλησία στους μαυραγωρίτες το αλεύρι για να το διανύμουν. Επέστρεψε στην Εγρίτα. Στέγασε πρόσφυγες που κατέφευγαν εκεί για να αποφύγουν την θηριωδία πραγματικά που προκάλεσαν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη οι Βουλγαροί. Οι αριστεροί δεν λένε τίποτα γι' αυτό, γιατί μήπως λένε δεξί. Οργάνωσε τη λειτουργία παιδικού σταθμού. Κάποιος αντάρτης έκλεψε από την Μητρόπολη τον Πολύγραφο. Ήξερε ποιος ήταν αυτός. Τον κάλεσε και του είπε, δεν κλέβουν τον Πολύγραφο. Τον ζητούν από τον Μητροπολίτη και τον παραχωρεί. Έμεινε στην Εγρίτα εν ώψη της προέλασης των Βουλγάρων δυτικά, τότε που είχε πιάσει πανικό στους πάντες και είχαν πάρει το δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη. Έπεισε για λίγο τους Γερμανούς να μην επιτρέψουν αυτοί. Και διατηρούσε συσίτιο για 40 ιερείς που είχαν εκδιωχθεί από τη Μητρόπολη του και είχαν περάσει και αυτοί δυτικά του Νέστου. Να δούμε και ένα χάρτη πώς ήταν τότε κατανεμημένη η δύσμηρη Ελλάδα. Το πράσινο δείχνει βουλγαρική κατοχή, το κόκκινο γερμανική και το γαλάζιο ιταλική. Μέχρι τώρα συνεργασία μου με Βουλγάρους δεν έχουμε δει. Λοιπόν, έτσι από τον Κωνσταντίνο. Τι εκτιμώ, Γιώργο. Ίσως γιατί να ήταν από αυτούς τους Μητροπολίτες οι οποίοι από του Άμβωνος κατήγγελαν τον κομμουνισμό. Άλλο δεν βρήκα. Ναι, από τα συστοιχεία που μας έχετε φέρει μέχρι τώρα δεν φαίνεται αυτό πουθενά. Καμιά συνεργασία. Τώρα. Ίσα τον εκδίωξαν οι Βούλγαροι. Ανέφερα τον αριθμό των 8 που καταγγέλλονται. Οι άλλοι που δεν τους ανέφεραν πλην του πρώτου που κατηγορείται και για ηθικής φύσεως, ιδιαίτερα για απληστία χρηματική. Οι άλλοι κατηγορούνται διότι εξεδήλωσαν ακραίο αντικομμουνισμό. Άρα πρόκειται για αυτούς οι οποίοι υπέκυψαν στην πίεση των Γερμανών να καταγγείλουν τον κομμουνισμό από Άμβωνος. Επαναλαμβάνω ότι κάποιοι όντως υπέκυψαν. Δηλαδή κάτι άλλο δεν υπάρχει να τους προσάψουν. Αν υπήρχε, Γιώργο, δεν θα το έγραφαν τα ιστολόγια. Βέβαια. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Και κάνω μια επέκταση. Εκτιμώ ότι αυτοί θα παρέμειναν εκδηλωτικά αντικομμουνιστές και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Οπότε συγχαίουν την κατοχή με το εμφύλιο. Άλλο όμως συνεργασία με τις γερμανικές ή τις άλλες αρχές κατοχής και άλλο η όποια στάση στον εμφύλιο. Εγώ δεν διστάζω από αυτή τη θέση να πω ότι θλίβομαι για μία ακόμη φορά που και αυτή τη θλιβερή για τον ελληνικό περίοδο η διοικούσα εκκλησία, όχι η εκκλησία, δεν διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ενωτικό ρόλο, αλλά πήρε τώρα πλέον όχι διχασμένα, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία τη θέση των αστών, οι οποίοι τελικά με τη βοήθεια των Άγγλων αρχικά και των Αμερικανών στη συνέχεια βγήκαν νικητές. Αλλά επαναλαμβάνω, μην ξεχνούμε ότι η Ελλάδα είχε παραχωρηθεί με τη Συμφωνία της Μόσχας στους Δυτικούς ήδη τον Οκτώβριο του 1944. Εγώ θέλω την Εκκλησία να πρωταγωνιστεί και να κηρύσει τον Λόγον Ιησού Χριστού, όχι να αντιμάχεται τοποθετούμενη με τους βασιλικούς, με τους βενιζελικούς ή με τους αστούς, διότι ξανατονίζω αυτό που είπαμε και στην εισαγωγή. Πολέμοι εξίσου φανατικοί της Εκκλησίας, αλλά με διαφορετικό τρόπο, είναι και αστεί. Αυτό το βλέπουμε σήμερα. Τώρα πλέον που το αντίπαλον δέος του κομμουνισμού εξέλιπε, και ο αστισμός έχει την ευχέρεια να εκδηλώνει πιο
ξεκάθαρα τις διαθέσεις που τρέφει απέναντι στην Εκκλησία. Κάποτε πρέπει όμως να το καταλάβει και ο λαός, ο πιστός λαός, ο οποίος συνεχίζει ακόμη και σήμερα να τοποθετείται. Όχι, δεν μπορείς να τοποθετήσει λέγοντας ότι εκδύο κακών το μη χείρον βέλτιστον που έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Πρέπει να πολεμάς το οποιοδήποτε κακό. Έτσι και εμείς πάντα με το και καλό. Επειδή ο χρόνος πέρασε και δεν θέλω να συνεχίσω, τελειώσει. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Θα κάνω ακόμη. Δεν υπάρχουν και Μητροπολίτες οι οποίοι εκδηλώθηκαν αντιστασιακά. Δεν μιλάω για τους άλλους που περιορίστηκαν μόνο στο κοινωνικό έργο. Μιλάω για αυτούς που εκδηλώθηκαν και είναι αναγνωρισμένη η εκδήλωση. Όχι απροκάλυπτα βέβαια. Ως αντιστασιακοί. Ως αντιστασιακοί, με μυστικές επαφές και επικοινωνίες και με τους αντάρτες. Πλην αυτών που ανέφερα. Θα μας αναφέρετε. 26. Στον αριθμό 26. 26. Και υπάρχουν στοιχεία. Ήδη η Αρχιεπισκοπή έχει βγάλει ένα βιβλίο στο οποίο αναφέρεται όλο αυτό το... Και επειδή η Εκκλησία δεν είναι η αρχιερής, το ξανατονίζω, και επειδή η ερμηνεία είναι ληστική όχι μόνο από τους μαρξιστές αλλά και από τους σαστούς που θέλουν να ταυτίσουν τα συμβάντα εδώ με τα αντίστοιχα στη Δύση, τονίζω ότι η λέπρα της ταξικής διαστρωμάτωσης δεν υπήρξε ποτέ στην καθημάς Ανατολή. Δεν υπήρξε δηλαδή κληρονομική τάξη ευγενών. Στη Δύση δεν μπορούσε να γίνει επίσκοπος κάποιος αν δεν προερχόταν από την τάξη των ευγενών. Στην καθημάς Ανατολή, επειδή δεν υπήρχε αυτή η τάξη, αρχιεπίσκοπος και πατριάρχης μπορούσε να γίνει ακόμη και το Βοσκόπουλο της Δημητσάνας. Έτσι και οι 75 αρχιερείς της κατοχής ήταν από τον ελληνικό λαό βγαλμένοι. Αν κάποιοι αστόχησαν, δεν αστόχησαν, επειδή έτσι τους καλλιέργησε, τέτοιο φρόνημα καλλιέργησε η Εκκλησία. Αλλά είτε η δειλία, είτε κάτι άλλο τους οδήγησε να μην σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Όχι όμως να υπάρξουν προδότες. Δεν υπήρξαν. Απέναντίας 26 τόλμησαν να προχωρήσουν πέρα από την κοινωνική και πνευματική συμπαράσταση σε μια μυστική σύνδεση με τους αντάρτες. Τους αντιστασιακούς, ναι. Όσο για τον λεγόμενο κατώτερο κλήρο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω κλείνοντας. Πολύ υποτιμητικός αυτός ο όρος. Που εκτιμάται ότι εκείνη την περίοδο ήταν 7.000 ιερείς. Καταθέτουν μαρτυρίες ακόμη και αριστεροί ότι 3.000 ήταν αυτοί οι οποίοι συνεργάστηκαν με το Αντάρτικο. Είτε το μεν είτε το δε. 3.000 στους 7 και 168 ιερείς εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς ή έπεσαν στο πεδίο μάχης. Ενώ ο ιερέας δεν είναι για να πόλεμα, είναι για να προσφέρει τα Άγια Μυστήρια στο λαό. Έκανε μία κένωση η διοικούσα εκκλησία κατά τη διάρκεια της κατοχής για να στηρίξει το δοκιμαζόμενο γένος. Και ακούει σήμερα όσα ακούει. Επικρίσεις. Νομίζω καταδείξατε έτσι την, τώρα, το πόσο σημαντική την προσφορά της εκκλησίας. Τώρα ναι. Τότε πρέπει να κάνουμε μία ολόκληρη εκπομπή. Ήδη για τα συσίτια της Κοζάνης έχουμε κάνει εκπομπές στο παρελθόν, αλλά το θέμα κοινωνική στήριξη και περισσότερο πνευματική νησκιάζεστε στα σκότη η λευτεριά σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει ήχησε από άμβονες παρουσία εκπροσώπων των κατακτητών ή δοσιλόγων αυτή είναι, η ιστορία. Πάντως καταδείξατε σήμερα το τι πρόσφερε ο κλήρος στην αντίσταση. Με πολλά στοιχεία και με πολλά ντοκουμέντα. Έτσι δεν είναι? Ναι, διότι η αντίσταση δεν ήταν η με όπλα και μόνο αντιμετώπιση. Ήτανε και με τα συσίτια, ήτανε και με την ηθική στήριξη και προπάντων με την πνευματική στήριξη. Ξεκάθαρα. Εκεί. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Έτσι. Τι θα ήθελα, να βγουν όλοι στο βουνό. Και ποιος θα τους τάιζε αυτούς αν έβγαιναν όλοι στο βουνό. Από πού προμηθεύονταν τρόφιμα? Από το λαό του Θεού. Ναι, νομίζω ότι εδώ
Κάπου πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ελπίζω και οι τηλεθεατές να ωφελήθηκαν πάρα πολύ από αυτά που είπατε. Εάν συνέλθουμε και πάψουμε να βγάζουμε ο ένας το μάτι του άλλου, η Ελλάδα θα δει καλύτερες μέρες. Αν συνεχίζουμε την ίδια τακτική, φταίει ο άλλος, τότε θα μας βρουν και άλλα δεινά. Χειρότερα. Να μας λυπηθεί. Χειρότερα. Λοιπόν, εδώ να κλείσουμε την εκπομπή. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ.